Γεια σας. Άλλη μία φυλακτή διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Φίλοι και φίλες, είναι μια μέρα πένθους για την Ελλάδα. Είναι μια μέρα που τη σημάδεψε ο χάρος σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Είναι μια μέρα που έφυγε ο Αθανάσιος Κανελόπλος. Φίλος καλός, και λέω φίλος καλός με όσο μπορώ σεβασμό, μια προσωπικότητα από τις λίγες που είχε ο τόπος γεννήσει τα τελευταία χρόνια και μια προσωπικότητα που δύσκολα θα μπορέσει να ξαναβρεθεί. Ο Αθανάσιος Κανελόπλος, που έφυγε από κοντά μας σήμερα, θα λείπει για πάντα από την Ελλάδα. Ήταν μια μορφή από εκείνες που κάθε 100 χρόνια γεννιούνται. Ελληνολάτρης, ένας άνθρωπος του πνεύματος, αλλά πάνω απ' όλα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με την αίσθηση του χιούμορ, με γνώσεις γύρω από την αρχαία Ελλάδα όσο λίγοι στην ανθρωπότητα, και το πιο τραγικό είναι ότι αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, όπως μου είχε πει πριν από λίγες μέρες που τον είχα επισκεφθεί στο γραφείο του, ετοίμαζε μια μελέτη γύρω από την οικονομία στην αρχαία Ελλάδα και πρόλαβε ο χάρος να τον πάρει ενώ ετοιμαζόταν να γίνει και ακαδημαϊκός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Βέβαια εδώ θα σημειώσουμε ότι ο θάνατος του Αθανάσιου Κανελόπλου δεν σημαδεύτηκε όπως έπρεπε ούτε από τα μέσα ενημερώσεως, ούτε δηλαδή από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, αλλά ούτε και από όλους εκείνους τους φορείς που πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιους θανάτους, να δείχνουν ακριβώς εκείνο που έχουν μέσα τους. Ίσως γιατί ο Αθανάσιος Κανελόπλος δεν ήταν μελίνα. Ίσως γιατί ο Αθανάσιος Κανελόπλος δεν ήταν ένας μπουζουξής. Ίσως γιατί ο Αθανάσιος Κανελόπλος ήταν μόνο ένα και μόνο ο πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος για τον οποίο δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κανάλια, τηλεοπτικά, ραδιόφωνα δεν αφιέρωσαν ούτε όσο χρόνο έπρεπε, ούτε σε κάποια στιγμή, εκτός από εμάς που είχαμε ένα ειδικό αφιέρωμα, έβαλαν κάποια κλασική μουσική ή ετόνιζαν σε εκπομπές τους αυτή την απουσία. Λυπάμαι για αυτή την επισήμανση, αλλά κάποτε πρέπει σε αυτόν τον τόπο να κάνουμε τις σωστές επισημάνσεις, να βρίσκουμε εκείνα τα σωστά όρια που πρέπει να κινούμε τις διεκδικήσεις της καρδιάς μας και του πνεύματός μας. Ο Αθανάσιος Κανελόπλος δεν υπάρχει πια. Φίλοι και φίλες, και απόψε κοντά μας η φίλη, μια φίλη από τα παλιά, μια φίλη όπως εμείς πλέον εδώ στο κανάλι τη λέμε, αγωνίστρια για την Ορθοδοξία, η Μαρία Ιδουράκη. Η Μαρία Ιδουράκη είναι γνωστή όχι μόνο γιατί υπήρξε μια μεγάλη καλλιτέχνης και είναι μια μεγάλη καλλιτέχνης, είναι ακόμη μια ζωντανή καλλιτέχνης, αλλά πάνω απ' όλα γιατί ακολούθησε εκείνον το στίχο του Σεφέρη «Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή», μόνο που λάθος δεν ήτανε, αλλά η αλλαγή αυτή της ζωής ήταν μια αλλαγή ζωής κοντά στα νάματα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, κοντά στις πηγές που μόνο η Ορθοδοξία ξέρει να δίνει σε εκείνους που την ακολουθούν. Η Μαρία Ιδουράκη έλειψε από κοντά μας ένα μεγάλο διάστημα, έχει μαζέψει ένα μεγάλο υλικό γύρω από τα θέματα της Ορθοδοξίας, γύρω από όλες εκείνες τις πονηρές παραφιάδες που βάζουν στο μεγάλο δέντρο που λέγεται Ορθοδοξία και προσπαθούν με ποικίλους τρόπους να ρίξουν οι εχθροί του τόπου τούτου όσα βέλη μπορούν χειρότερα πάνω στον κορμό αυτού του δέντρου του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Μαρία, σε καλησπερίζω και, εγώ και σε πάλι κοντά μας. Γρηγόρη. Και όπως μου έχεις πει, θα είσαι πικρή απόψε,
Άλλωστε η εκπομπή αυτή που θα κάνουμε μαζί είναι η αρχή μιας σειράς εκπομπών. Ναι, και το γιατί είχαμε... οι επόμενες 2-3 εκπομπές, όπως είχαμε πει, θα είναι δικές σου εκπομπές, μόνοι σου θα τις κάνεις, θα συνεχίσεις τις εκπομπές μόνοι σου. Απόψε λοιπόν κοντά μας με μια ποικιλία διαπιστώσεων και καυτές καταγγελίες γύρω από τον πόλεμο που έχουν κηρύξει αυτοί που έχουν κηρύξει κατά της Ορθοδοξίας. Κατά της Ορθοδοξίας και κατά του έθνους. Ναι. Εκείνο που θέλω να σε ευχαριστήσω και να πω στον κόσμο που δεν το γνωρίζει είναι ότι σηκώθηκες άρρωστος επί μια εβδομάδα δεν σηκωνώσουν και σηκώθηκες για να κάνεις αυτή την εκπομπή για να μην αναβληθεί εκ νέου για δεύτερη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις. Λοιπόν, αυτό βεβαίως λέει πάρα πολλά για όλους αυτούς που μάχονται για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν ότι είσαι πάρα πολύ ζεστός και φλογερός ζηλωτής, θα λέγαμε, στα θέματα αυτά. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Θα ήθελα, αγαπητέ Γρηγόρη, να πριν εισέλθουμε στις καταγγελίες πριν εισέλθουμε, να κάνω μία αναφορά ως προς το, και μετά θα δικαιολογήσω γιατί την έκανα την αναφορά αυτή, ως προς το μέγα θαύμα που συνετελέστη στις 23 Ιουλίου, την ημέρα που ψήφιζε η Εβραϊκή Βουλή το νομοθέτημα για την συνειδιοκτησία στα Πανάγια προσκυνήματα μετά των παπικών, και βεβαίως δεν ανεγράφει πουθενά σε κανένα από τα δελτία, ούτε στις εφημερίδες, ούτε πουθενά, διότι υπήρξε γραμμή τέτοια να μην γράφονται πλέον θαύματα ορθόδοξα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Να πούμε ότι την ημέρα που ψηφιζόταν το νομοθέτημα στην Εβραϊκή Βουλή, το μέγα θαύμα που συνετελέστη στον Πανάγιο Τάφο ήταν επί 10 συνεχείς ημέρες έβγαινε ένα εκτυφλωτικό φως, και αυτό είναι αναφορά στα σημεία των καιρών και γιατί γίνονται όλα αυτά. Ο Κυριός μας προειδοποιεί ότι τα δεινά που έρχονται θα είναι τρομακτικά. Και για να βγαίνει το άκτιστον φως επί δεκαήμερων στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας, σημαίνει ότι ο Κύριός μας την ημέρα που εψήφιζαν οι Εβραίοι μετά των παπικών και απεφάσιζαν συνειδιοκτησία στα Πανάγια προσκυνήματα, ήταν σαν να τους έλεγε «Ελάτε να τα πάρετε, διότι αυτά είναι εξαγορασμένα με το Πανάγιο αίμα μου». Εάν τους βαστάει λοιπόν να ξεκινήσουν να πάρουν τα Πανάγια προσκυνήματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ψηφίστηκε, και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, και νομοθέτημα που θα εκβιάσει και θα το έχουν ήδη θέσει στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, ότι θα γίνεται από κοινού η ξενάγηση των Ορθοδόξων μετά των παπικών και θα φορούν την ίδια στολή. Δηλαδή, εμείς που θα προσερχόμεθα και κάτω δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ποιος, ας πούμε, αν είναι Ορθόδοξος, είναι παπικός, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα αυτό. Και βεβαίως αυτό το λέω διότι θα εξηγήσω παρακάτω γιατί αυτή η αναφορά στο θαύμα και γιατί δεν πρέπει να αναγράφονται τα θαύματα. Στο παρελθόν, σε όσες περιπτώσεις στο παρελθόν προδόθηκε η Ορθοδοξία από τις κεφαλές της, δηλαδή από την Εκκλησία και από τους πολιτικούς και από την πολιτική ηγεσία αλλά και από την Εκκλησία, δυστυχώς είδαμε πάντοτε ότι στα διέξοδα πάντοτε που ερχόταν ο ελληνικός λαός, ο πιστός λαός του Θεού, πάντοτε ο λαός ήταν εκείνος που με πείσμα ματέωνε τα προδοτικά σχέδια, ακόμα και τις προδοσίες του τύπου Φεράρας και Φλωρεντίας. Διότι ο λαός ακολούθησε και θα ακολουθήσει την μαρτυρία των ολίγων, αυτή που είναι ασυμβίβαστη, όπως ήταν ο Μάρκος ο Ευγενικός, και δεν χρειάζονται πολλοί, και αυτό το ξέρεις, το γνωρίζεις εσύ καλύτερα από μένα, ότι μόνον ένας και μόνον ένας φτάνει για να ανατρέψει μία προδοσία μεγάλη που συντελείται. Και μόνον ένας φτάνει. Φτάνει να είναι φλογερός αυτός. Λοιπόν, μια και εισήλθαμε στα θέματα της Εκκλησίας και θέλουμε να δικαιολογήσουμε και το θέμα που είχαμε προαναγγείλει, ότι θα μιλήσουμε για νέα εποχή και νέα τάξη στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία. Και επειδή από τη μεγάλη περιοδία που κάνω, γι' αυτό και είχαμε χαθεί τόσο καιρό, και από τις ομολογίες των πιστών κατά τόπους που συναντώ, υπάρχει μία στο βλέμμα όλων αυτών μία αγωνία συγκλονιστική. Στο βλέμμα σημείο αυτό τους... να σε ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν κάποιες απορίες στο κανάλι, διδιπόθησαν, ακούγοντας και την προηγούμενη φορά για αυτές τις περιοδίες.
Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα. Ναι, να βεβαίως, το ξεκαθαρίσεις εσύ. Θέλετε, ό,τι θέλετε. Εσύ λένε πώς η Μαρία Ιδουράκη από μόνη της ξεκίνησε, υπό ποια ιδιότητα έχει ξεκινήσει αυτές τις περιοδίες. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, επειδή υπάρχουν πάλι το ερώτημα, θέλουμε να το ξαναπούμε. Λοιπόν, η Μαρία Ιδουράκη. Ξαφνικά λοιπόν, η Μαρία Ιδουράκη από εκείνη την πετυχημένη τραγουδίστρια, η οποία για τους προσωπικούς της λόγους και για τα δικά της θέματα είχε βγει έξω από αυτόν τον χώρο της δημοσιότητας, παρουσιάζεται με ένα άλλο πρόσωπο, με το κανονικό της πρόσωπο. Με το πρόσωπο της αγωνίστριας. Ναι, με το πρόσωπο της αγωνίστριας Ορθοδοξίας. Και αρχίζει να κάνει διάφορες περιοδίες, αρχίζει να ανακατεύεται στα θέματα της Εκκλησίας, αρχίζει να κάνει κάποιους τελέγους και ρωτάνε κάποιοι, ας πούμε, είτε από καλό είτε από κακό, είναι θέμα δικό τους πλέον και προσωπικό τους, εμείς μια απάντηση να τους δώσεις, με πώς η Μαρία Ιδουράκη ξεκίνησε πλέον και υπό ποια ιδιότητα έρχεται και λέει ότι κάνω αυτή την περιοδία. Αγαπητέ Γρηγόρη. Είναι σε κανένα σύλλογο, είναι σε καμία οργάνωση, παραθρησκευτική, παραθρησκευτική ή οτιδήποτε, αντιπροσωπεύει κάτι άλλο ή είπε ότι εγώ αρχίζω να κάνω αυτά τα πράγματα γιατί έτσι μου αρέσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τη φύση μου, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι, διότι έχω δώσει αγώνες και στο πεζοδρόμιο και έχω φάει ξύλο όταν ήμουνα και ξύλο και κλείστηκα μέσα και λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα παρελθόν πίσω μου που δηλώνει την ταυτότητά μου ότι από τη φύση μου είμαι μαχητικό άτομο, ναι, και άτομο της μπροστινής, ναι, γραμμής. Ήταν όμως είναι ένα παρελθόν που έφυγα, είναι λοιπόν, σε ένα ορισμένο χώρο, ναι, έτσι, ναι, στον χώρο τον καλλιτεχνικό, όπου, ναι, ήσουν απετυχημένοι με βραβεία, λοιπόν, με το έλεγχο, όλα αυτά, ας πούμε. Ναι, ναι. Έφυγα από εκεί λοιπόν, ναι, διότι εγώ δεν είμαι άτομο του βολέματος, διότι όλα με ενοχλούσαν γύρω μου και με ενοχλούν. Διότι μας κατευθύνουν σε άσχημους καιρούς και μας κατευθύνουν στην ισοπαίδωση και στο μηδενισμό και στον εξαφανισμό της ταυτότητός μας. Αυτό λοιπόν εγώ σαν χριστιανή Ελληνίδα Ορθόδοξη δεν το δέχομαι. Γι' αυτό και είπα, Μαρία Ιδουράκη, στρατεύεσαι από εδώ και στο εξής, και το είπα και στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ναι, από εδώ και εξής στον αγώνα της Ορθοδοξίας, της Ομολογίας, και βεβαίως γνωρίζεις ότι ο αγώνας αυτός είναι επίπονος, δύσκολος, αγκαθωτός. Και θα δεχθείς κρίσεις και επικρίσεις, ναι, πολλών ανθρώπων και ταγών της Εκκλησίας και πολιτικών, διότι θα αρχίσεις να τους ενοχλείς. Θα είσαι το αγκάθι που κάθε φορά θα τους ξεβολεύει. Λοιπόν, δυστυχώς και ευτυχώς, και μάλλον μπορώ να πω, ότι σαν εγώ, και Μαρία, εμένα, ήθελα να ακουστεί αυτή η άποψή τους και θα συνεχίσει βέβαια. Ήθελα να ακουστεί, διότι εγώ τα ξέρω αυτά, τα έχω υποστεί. Διότι όταν βεβαίως ξεφεύγεις. Μα και εσείς και εσένα σε έχουν βάλει μέσα, ναι, και από εσένα το κοπάδι έχεις, λέμε, ή του λύκου ή του μαχαιριού. Ναι. Εγώ ξέφυγα από το κοπάδι και δεν υπήρξα ως την ώρα ούτε του λύκου ούτε του μαχαιριού. Βεβαίως αρχίζουν και λένε τα γιατί, τα ερωτηματικά, είσαι βαρεμένος, είναι βαρεμένη, της έστριψε, του έστριψε, τι πάει στάνε με την Ορθοδοξία, σε κοιτάνε ειρωνικά ή οτιδήποτε ή όλα αυτά είναι. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπητέ. Μα ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Αλλά ναι, θέλω κάθε φορά να δίνουμε κάποιες απαντήσεις, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί κάθε φορά προστίθεται και κάποιοι, ναι, άλλοι. Κάθε φορά πρέπει να το λέμε αυτό. Κάθε φορά, διότι προστίθεται τα ερωτηματικά, ναι, διότι ξαφνικά ανοίγει ο άλλος το κουμπί στην τηλεόραση και βλέπει τη Μαρία Ιδουράκη, την πετυχημένη τραγουδίστρια με το Θοδωράκη, με τον Κάτσο, με το ένα, με το άλλο, με τα βραβεία σου, με όλα αυτά. Και ακούει και λέει, καλά, είναι η Ιδουράκη. Ναι. Γιατί μου είπε ένας, αυτή ήταν η Ιδουράκη, η τραγουδίστρια με το Θοδωράκη, τώρα και το άλλο. Λέω, αυτή είναι η Ιδουράκη. Και πώς μου λέει, το άστρεψε τόσο πολύ και πηγαίνει. Διότι βλέπεις, έχουν και μια ταύτιση εδώ πέρα ότι όποιος είναι καλλιτέχνης οτιδήποτε δεν έχει καμία ωραία, σχέση. Εγώ θέλω να πω στον κύριο που σε ρώτησε. Καμία σχέση με την Εκκλησία. Ναι, ναι. Ενώ πολλοί καλλιτέχνες έχουν σχέση πάρα με την Εκκλησία. Πάρα πολύ, αρκετοί. Πάρα πολύ. Αρκετοί. Και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, ναι, θα βγουν προς τα έξω αυτά. Ναι. Και θα τους καλέσω και εγώ προσωπικά. Είναι, ναι, αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν ομολογία. Ήδη είχες καλέσει και είχες φέρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πίεση. Τη Βίκη Τιμοσχολιού, αρκετούς κλπ. Τη Δούγκησα. Είναι αρκετοί που δεν έχουν κάνει ομολογία διότι δεν ευρέθη κανείς δημοσιογράφος να τους βγάλει τον άλλο τους, αυτό ειδικά, ναι, το θρησκεύει, ας πούμε. Το μεταξύ, το ότι εμένα μπορεί να με πούνε επειδή ασχολούμαι με την Ορθοδοξία ή επειδή ασχολούμαι με τον Ελληνισμό, να με πούνε βαρεμένο, να με πούνε τι παριστάνω ή ότι είμαστε, αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Ναι. Ούτε και εμένα. Όπως και εσένα. Γι' αυτό και έχω στραφεί, ναι, στον δρόμο αυτό. Εγώ έχω μία πορεία η οποία είναι από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα, πηγαίνει σε αυτό τον δρόμο, ας πούμε, γύρω από τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αλλά από εκεί και πέρα, εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι από τον Βόρειο Πόλο, από τον Νότιο Πόλο, βρίσκεσαι στον Βόρειο Πόλο ή αντίθετα. Μα πάντοτε και αυτή είναι η απορία. Δεν υπάρχει μέση μεσοβέζη, μέση λύση. Υπάρχει, εντάξει, ή του ύψους ή του, ναι, βάθους. Ωραία, εντάξει. Ναι. Γυρίζεις. Ναι. Πιστεύεσαι. Ψάχνεις. Αλλά λένε τώρα
Υπό ποια ιδιότητα, μας λέει η Μαρία Δουράκη, ξεκίνησα τις περιοδίες μου. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιότητα. Θα τα πεις αυτά. Θα τα πω, ναι. Ναι, και... Όχι μόνο αυτά. Ανήκει σε καμιά οργάνωση. Το έχω πει και το ξαναλέω και τώρα. Ότι ουδεμία σχέση έχω με οργανώσεις, ούτε παραθρησκευτικές, ούτε θρησκευτικές, ούτε την ζωή, ούτε τους οργανωσιακούς. Ιησούν Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον. Τον πιο δύσκολο δρόμο. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή από τις ομιλίες που οι ομιλίες συνήθως γίνονται από προσκλήσεις ζηλωτών, φλογερών ή από ηγούμενους μοναστηριών ή ηγουμένσες ή από ιδιωτική πρωτοβουλία, γίνονται από ιδιώτες οι οποίοι έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε και τι μας κάνουν. Και δεν είμαι η μοναδική που μάχεται, γιατί γύρω από μένα και πίσω από μένα υπάρχει ένα, μπορούμε να πούμε, συνεργάτες αρκετοί, οι οποίοι, τους οποίους βέβαια θα βγάλω εγώ σε πάρα πολύ στο δικό σου κανάλι, θα τους γνωρίσεις. Θα δεις ότι είναι άνθρωποι με φλόγα και ζηλωτισμό, εργάζονται, έχουμε κάνει μια συλλογική εργασία και βεβαίως διότι από μόνη μου δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω όλη αυτήν την... γιατί αυτός είναι μόχθος και κόπος, να γυρίζεις απ' άκρου εις άκρον, να σε δέρνουν όλοι οι καιροί, να τρως το κρύο της ζωής σου, να τρέχεις επάνω σε βουνό 1400 υψόμετρο και 900 τόσα τα χωριά υψόμετρο και να πηγαίνεις και να έρχεσαι με αυτούς τους καιρούς, ας πούμε, κάνοντας ομολογίες σε πλατείες, μιλώντας για Ορθοδοξία και για έθνος. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, αγαπητέ Γρηγόρη. Και δεν τα κάνουν οι οργανώσεις. Οι οργανωσιακοί δεν τα κάνουν αυτά. Ούτε οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Ναι, ναι, παραθρησκευτικές οργανώσεις κλείνουν θέατρα, κάραβελ, μπουρνέλι, διάφορα. Θα τα δείξουμε εδώ στην αυτή τι κάνουν. Και ένα άλλο, το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως που πρέπει και σε αυτό να δώσεις, το έδωσες το πρώτο, είναι ότι καλά, η Μαρία Ιδουράκη έχει αυτή την προπαίδεια ώστε να ασχολείται με θεολογικά θέματα. Ναι. Λοιπόν, το θεολογίν δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει πανεπιστήμιο, διότι οι πανεπιστημιακοί, αυτοί που έχουν βγάλει για μένα προσωπικά, αλλά και για το Ευαγγέλιο και για τα αυτά που μας έχει αφήσει ο Κυριός μας και οι Απόστολοι, το να θεολογεί είναι δικαίωμα να θεολογείς του κάθε πιστού. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και μια υποδομή, να έχεις και ορισμένη, να έχεις ένα ταλέντο, να έχεις και μια εφράδια λόγου, να μπορείς να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι. Δεν μπορεί ο καθένας να βγει, ας πούμε, και να κάνει μια εκπομπή μιλώντας και κάνοντας αναφορά και ομολογία προς τον Κύριο. Αυτό είναι ένα ταλέντο ή ένα χάρισμα από τον Θεό. Και ευχαριστώ τον Θεό τουλάχιστον που μου έδωσε το χάρισμα αυτό να μπορώ να μιλάω τη στιγμή που συνεχώς διαβάζω και ενημερώνομαι. Και όχι μόνο διαβάζω και ενημερώνομαι, αλλά οι περισσότερες μελέτες είναι με την βοήθεια πατέρων της Εκκλησίας μας, με τη βοήθεια ιεραρχών, με την βοήθεια, δηλαδή μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Ναι. Άρα συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Συνεργάζομαι με ζηλωτές, φλογερούς, που δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω, και αυτό το ξέρεις πολύ καλά, διότι ήδη η Εκκλησία θα τους πάψει την άλλη ώρα και θα πούμε τα παρακάτω. Μα γιατί. Μα νομίζω ότι δεν έχεις ως την ώρα εισπράξει αντίθετη άποψη από την Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος. Θα τα πούμε τώρα, νομίζω στην ότι πορεία. Σου φέρονται με, αν τουλάχιστον δεν χειροκροτούν, αλλά με ανοχή, ας πούμε. Θα τα πούμε. Και ξέρω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος είναι αρκετά καλά προδιαθυμένος απέναντί σου. Ο Σεραφείμ, ο Σεραφείμ. Εδώ έχουν προκύψει, αγαπητέ Γρηγόρη, ορισμένα ερωτηματικά τεράστια. Και βεβαίως, επειδή τον τελευταίο καιρό δεν μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο, θα το τα πω από τον αέρα. Διότι η φατρία που τον περικυκλώνει είναι δυστυχώς για εκείνον, είναι μια φατρία φοβερή. Λοιπόν, τον έχουν απομονώσει παντελώς. Δεν επικοινωνεί με κανέναν. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη επικοινωνία με τον αρχηγό της Εκκλησίας μας, εγώ αυτά που έχω στα γραπτά μου, τα ερωτηματικά μου, θα του τα ανακοινώσω από εδώ, από τούτο το βήμα. Ναι. Που μου δίνεις εσύ την ευκαιρία. Λοιπόν, και από εδώ και μετά θα ακούσεις και εσύ τα ερωτηματικά, θα τα ακούσουν και οι τηλεθεατές και μετά από εκεί και μετά θα αποφανθούν οι της Εκκλησίας να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή εμείς οι δύο μπορεί να είμαστε φίλοι, αγαπημένοι κλπ. Και κάποια στιγμή μπορεί η Δουράκη να κάνει κάτι στον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος να δημιουργήσει ερωτηματικά στη Μαρία Δουράκη. Δεν θα πρέπει να σε υποβάλω σε ορισμένες ερωτήσεις. Θα σου υποβάλω και εσύ σε μένα το ίδιο ακριβώς. Και να σου πω, αγαπητέ Γρηγόρη, γιατί αυτά τα πράγματα μπορείς να μου δώσεις, να μου λύσεις απορίες μου σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεχτώ. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο
Λοιπόν, όλοι καλοί ήμεθα μέχρι τις αποδείξεις του εντύπου. Μα γι' αυτό και η πολιτεία έχει θεσπίσει το ποινικό μητρό να ισχύει για ένα τρίμηνο. Για ένα τρίμηνο, για ένα τρίμηνο το ποινικό μητρό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, αγαπητέ Γρηγόρη, ότι από τις περιοδίες που έχω κάνει μέχρι σήμερα, ο κόσμος ο οποίος αγωνιά πάρα πολύ, και βεβαίως τα σημεία των καιρών είναι φοβερά και γι' αυτό αγωνιά, και μην νομίσουν όλοι αυτοί οι κύριοι ότι ο κόσμος και ο λαός δεν έχει πάρει είδηση για τα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες του. Μας ρωτούν με αγωνία, τους βλέπεις ας πούμε, και μας ρωτούν, απαντήστε μας, η Εκκλησία τι κάνει, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει, γιατί δεν βγαίνουν οι ιεράρχες, γιατί δεν βγαίνουν οι αρχιμανδρίτες από τηλεοράσεως, γιατί δεν κάνει ένα δικό της σταθμό, και αν δεν μπορεί να κάνει δικό της σταθμό η Εκκλησία που έχει 80 Μητροπόλεις, και είναι ντροπή και έσχος να λέμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν μπορεί να κάνει έναν τηλεοπτικό σταθμό, ενώ εδώ κάτι άνθρωποι ξεβράκωτοι, να τους πω, να μου συγχωρεθεί η έκφραση. Κάνανε οι αιρετικοί, έχουν κάνει. Λοιπόν, οι αιρετικοί, α πούμε, κλπ. Το κανάλι 62 και μας βομβαρδίζουν επί καθημερινής βάσεως. Και όχι μόνο, όχι και μόνο, πήρε και άδεια. Βεβαίως και πήρε και άδεια. Λοιπόν, πώς εγώ μπορώ, έχω το ερωτηματικό, πώς η Εκκλησία της Ελλάδος στο πόστο μας, έτσι στην πηγή της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ανοίξει τηλεοπτικό σταθμό. Εδώ παίζονται παιχνίδια πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, και ο ελληνικός λαός βεβαίως δεν μασάει χόρτο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μας λένε συνέχεια... Και όχι μόνο για τον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και για το ραδιοφωνικό της Εκκλησίας Ελλάδος. Ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν ακούγεται ούτε μέχρι την Ομόνοια. Ο Εκκλησιαστικός Αθηνών. Το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, πάω παρακάτω, ας πούμε, οδηγώ και πάω να βάλω τον Εκκλησιαστικό και δεν ακούω τίποτα. Ακούω ροκ μουσική. Ακούω διάφορα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια με την ανοχή της Εκκλησίας να φημωθεί παντελώς και η φωνή της Εκκλησίας και ο σταθμός να κλείσει, αλλά και βεβαίως να βομβαρδιστούμε συνεχώς από τα οικουμενιστικά ρεύματα και τις αιρέσεις που έχουν ενσκύψει στη χώρα μας και μας πνίγουν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν με ρωτάνε και μου λένε, κυρία Δουράκη, γιατί γίνεται αυτό, γιατί η Εκκλησία δεν ενημερώνει, και εγώ βεβαίως, και γιατί υπερασπίζεστε τόσο πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Προσέξτε, μέχρι κοντεύω να παρεξηγηθώ δηλαδή για αυτή μου την υπεράσπιση στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, αλλά και αρκετών άλλων. Λοιπόν, εσείς δεν του μιλάτε, δεν του λέτε, λέω βεβαίως, τα έχω πει επανειλημμένως και θα τα ξαναπώ, αλλά επειδή την χάνει ο Μακαριότατος τον τελευταίο καιρό, έχει πρόβλημα με την υγεία του, λοιπόν, και βεβαίως δεν μπορείς, όταν είναι ένας άνθρωπος πρόβλημα με την υγεία του, μοιραίως θα κοιτάξει την υγεία του και θα παραμελήσει τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι ταχύ ανάρρωση και μαθαίνω, ας πούμε, ότι κατεβαίνει στην Ιερά Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος κλπ. Αλλά επιτέλους να βάλει κάποιον στο πόστο, να βγάλει, να κάνει τις εξαγγελίες που θα πούμε παρακάτω. Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα έχουν χοντρίνει πάρα πολύ. Και βεβαίως η καθυστέρηση δεν επιδέχεται, δηλαδή το θέμα αυτό της Ορθοδοξίας και της Ομολογίας δεν επιδέχεται καμία καθυστέρηση πλέον. Γι' αυτό, επειδή λοιπόν προδοθήκαμε, μου λένε διάφοροι, και έχουμε ακούσει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος και ειδικά το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει κάνει την ένωση. Δεν αντιμετωπίζεις από όλους αυτούς τους ζηλωτές ή από όλα τα μέρη που πηγαίνεις την ίδια φράση, κλισέ είναι η φράση, τυπωμένη, ότι δεν κάνει να βαράμε την Εκκλησία, δεν κάνει να τα λέμε αυτά. Α, βέβαια, βέβαια, κατά κόρον την αντιμετωπίζουμε. Έτσι, είναι μια θέση βέβαια, η οποία τους βολεύει, ότι τώρα... Κατάλαβες, ναι, πρώτα συμφωνώ. Βόλευε τους εθνικόφρονες, συμφωνώ, ότι συμφωνώ. Δεν κάνει και τα παίρνει οι κομμουνιστές, τώρα τελείωσε ο κομμουνισμός, ναι. Σήμερα λέμε άλλα πράγματα. Μα μου έχουν πει, μου λέει, εσείς που συνεργάζεστε με τον κύριο Μιχαλόπουλο, δεν του λέτε να μην μιλάει, λέει, έτσι ανοιχτά για τους κίνεδους, λέει, τους αρχιμανδρίτες, όλοι οι αρχιμανδρίτες είναι κίνεδοι κλπ. Δεν είπα ότι όλοι οι αρχιμανδρίτες είναι κίνεδοι. Είπα λοιπόν και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι όλοι οι αρχιμανδρίτες. Ναι. Εγώ είπα, ας πούμε, αυτοί που είναι και ξέρω ότι έχεις τους φακέλους όπως τα έχουμε πει. Και να μην τα λέει έτσι χοντρά για την Κουμουνδούρου κλπ. Και λοιπά, που τα λέει, να μην τα λέει έτσι χοντρά. Και καλυμμένα δηλαδή. Γιατί λένε, γιατί πλήττεται το κύρος της Εκκλησίας κλπ. Δεν πλήττεται το κύρος από την Κουμουνδούρου, πλήττεται από αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει στην Εκκλησία να υπάρχει ενότητα και εμείς να μην βάλουμε εναντίον της. Όταν η ενότητα δεν βάλετε από την αλήθεια. Όταν όμως μας υποχρεώνει να... Η ενότητα δεν βάλετε από την αλήθεια. Ναι, όχι βέβαια. Λοιπόν, ναι, αλλά μιλάνε ας πούμε για τους εχθρούς. Για τους εχθρούς του έθνους, αυτοί τρίβουν τα χέρια τους κάθε φορά που θα ακούσουν σκάνδαλο εκκλησιαστικό. Λοιπόν. Κοίταξε, αυτό κάπου έχει πλέον όλα παντού, σε όλα τα κράτη, τα σκάνδαλα πλέον βγαίνουν, δεν κρύβονται ας πούμε. Ναι.
Γιατί κάθε, και κάθε εκκλησία και κάθε θρησκεία και κάθε, έχει τα σκανδαλά της, όπως τα έχει κάθε κυβέρνηση. Ναι, αλλά δεν έχω δει να πηγαίνει κανένα σκάνδαλο στους Μωαμεθανούς ή στους παπικούς. Ίσως να μην τα παρακολουθούμε εμείς. Έχουν κυκλό, όχι. Και στους παπικούς βγαίνουν τα σκάνδαλα. Και στους παπικούς βγαίνουν τα σκάνδαλα. Λοιπόν. Και στους παπικούς. Αλλά εδώ πρέπει να βγαίνετε, γιατί αν θέλουμε να ξεκαθαρίσει η Εκκλησία, ή μίλησες, ας πούμε, για μία αυλή που είναι γύρω από τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι. Ναι. Είναι πράγματι μία αυλή που του κλείνει με τον τρόπο τα αυτιά και κατά τρόπο και του κλείνει και τα μάτια, με τον τρόπο της βέβαια, όλα εντός εισαγωγικών, και δεν τον αφήνει να διαπιστώσει κάποιος αλήθειες που γίνονται, ας πούμε. Δυστυχώς τα ενία προσωπικά πιστεύω ότι τα έχουν πάρει άλλοι. Αυτό είναι αληθές, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα έχουν πάρει άλλοι και άγουν και φέρουν τον Αρχιεπίσκοπο κατά τις βουλές τις δικές τους. Λοιπόν, εκείνο που θέλω εγώ να πω στο Μακαριότατο από εδώ να του απευθύνω έκκληση, είναι ότι μπορεί εγώ, Μακαριότατε, να είμαι εκείνη που θα φύγει πρώτη. Αλλά σε σειρά προτεραιότητος, όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει, είναι άρρωστος, νοσεί, δεν έχει εκείνη την ευεξία που είχε και όλα αυτά. Είναι πνευματικός αρχηγός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή κλειδονίζεται, η Εκκλησία έχει φτάσει σε σημεία τραγικά. Λοιπόν, μας έχουν κατακλείσει οι αιρέσεις. Βλέπουμε τους μονοφυσίτες να έχουν εισδύσει, σπηδήσει δηλαδή μέσα στις εκκλησίες. Προχθές ήμουνα στη Ζωοδόχο Πηγή και μόνο που δεν πλάκωσα στο ξύλο αυτούς που χοροπηδάγανε εκεί μέσα τους μονοφυσίτες παπάδες. Λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει παντελώς. Διαθέτουν την Εκκλησία. Διαθέτουν την Εκκλησία. Εκεί διαθέτουν την Εκκλησία να λειτουργούν. Ναι. Καρνάβαλος η Εκκλησία. Να λειτουργούν, να λειτουργούν άνθρωποι, Ορθόδοξοι βέβαια, αλλά το Ορθόδοξο εντός εισαγωγικών. Εδώ ένσταση μεγάλη. Ναι. Όχι Ορθόδοξοι. Μονοφυσίτες είναι. Βεβαίως. Μονοφυσίτες, όχι μόνο μονοφυσίτες. Και ξέρεις ποιος τη διαθέτει την Εκκλησία εκεί, ποιος είναι, έτσι. Ο γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Φίλοι και φίλες, πρέπει να πάτε στην Ζωοδόχου Πηγή, ναι, ναι, για να δείτε ότι μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής ακολουθεί άλλη λειτουργία με άλλο είδος παπάδες, μονοφυσίτες, κόπτες, οι οποίοι είναι, παίρνουν στα χέρια τους τα πάντα, παίρνουν στην ίδια Άγια Τράπεζα τις ίδιες κολυμβήθρες, να κάνουν τα ίδια μυστήρια, με τον τρόπο τους βέβαια. Την Εκκλησία τη διαθέτει εκεί, την ίδια θέση, δεν ξέρω με την ως άλλη απόφαση, πώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ο Δαμασκηνός Καρπαθάκης, είναι ο κληρικός εκείνος που έχει καταγγελθεί από μέναν εδώ και 2 μήνες, όπου στα χέρια μου, και έχουν δημοσιευθεί, έχω κασέτες με ερωτικές συνομιλίες μαζί του, με κάποια κυρία, σούπερ ερωτικές, και συνομιλίες από τις οποίες υβρίζει χυδαία την Ιερά Σύνοδο, αυτός ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, υβρίζει χυδαία τον Μητροπολίτη Κερκύρας, υβρίζει χυδαία άλλους Μητροπολίτες απάνω της Βορείου Ελλάδος, προσπαθεί να συκοφαντήσει άλλους Μητροπολίτες σε άλλον Μητροπολίτη, και γενικά ένα κατάπτυστο αποτέλεσμα μιας των συνομιλιών του με 2 άλλους αρχιμανδρίτες, για τις οποίες έχει λάβει τις συνομιλίες γνώση ο Αρχιεπίσκοπος και έχει δώσει εντολή να πνίξουν το θέμα, διότι ο Καρπαθάκης είναι από τους εκλεκτούς του και για τον οποίο βεβαίως ως ήθιστε πάντοτε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου παίρνει κάποια Μητρόπολη. Αλλά βέβαια οι Μητροπόλεις αυτή τη στιγμή είναι 3 οι κενές, είναι η Ξάνθης, είναι ήδη η Κόνιτσα που ήταν ο ηρωικός εκεί Μητροπολίτης, είναι ο Νικαίας, γίνεται ένας άγριος ανταγωνισμός των Μητροπολιτών, ποιος θα έρθει, όχι ποιος θα πάει στην Κόνιτσα, εκεί όχι, στην Κόνιτσα δεν θέλει να πάει κανείς. Στην Κόνιτσα θα βγει κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει δεσπότης απλός. Ποιος θα έρθει στη Νίκαια, ποιος θα έρθει στον Πεζαχτά, στο Ταμείο, εκεί, γιατί η Νίκαια είναι μεγάλη Μητρόπολης. Και ο Καρπαθάκης προσπάθησε να ρίξει τα χαρτιά του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ήδη είναι επομένως, διότι τόσο ο Μητροπολίτης Πάρτης και Μονεμασίας, ο κ. Ευστάθιος, αλλά και άλλοι Μητροπολίτες, και ο Κατιώτης και ο Δηδημοτήχου, είναι αποφασισμένοι να μην δεχτούν την Καρπαθάκιον πολιτική, και ήδη μια ομάδα Ορθοδόξων πολιτών έχουν υποβάλει μηνυτήριο αναφορά στην Ιερά Σύνοδο για τον Καρπαθάκη.
Αυτός είναι ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, αυτός ο οποίος διεμέ κακώς φοράει το ράσο του κληρικού, σε άλλες εποχές θα είχε ξυλωθεί, θα είχε πάει σπίτι του ξυλισμένος, αλλά είναι μια εποχή ανοχής, διότι είναι και εποχή ενοχής και είναι μια εποχή που όλα θέλει να τα πασαλίβει με μια πάχνη γλύκας, ότι ανθρώπινα είναι όλα αυτά, ανθρώπινα δεν είναι στους κληρικούς. Γίνεσαι κληρικός, δεν σε πάνε κανείς με το τουφέκι όπως μας πάνε και στρατιώτες. Μας καλεί η πατρίδα και πρέπει να πάμε, αλλιώς θα πάμε στο στρατοδικείο. Κληρικός πηγαίνει γιατί θέλει να πάει, θέλει να φορέσει το ράσο. Και όταν, όπως έχω πει και από άλλες εκπομπές, του δίνει το δικαίωμα η Εκκλησία να έχει άμεση επαφή και σχέση με τα άχρατα μυστήρια, τα οποία δεν τα έχουν μηδέ και τις επουρανείς δυνάμεις, λέει ο εκκλησιαστής. Λοιπόν, δεν μπορείς, Καρπαθάκι, να παραμένεις ακόμα κληρικός και δεν μπορείς να δίνεις την ιστορική εκκλησία της Δωδόχου Πηγή, όπου επέρασαν κληρικοί μεγάλου διαμετρήματος, να τη δίνεις εσύ το νεαρό παιδάκι, το νεαρό βλαστάρι του Αρχιεπισκόπου, να έρχονται εκεί και να λειτουργούν οι μονοφυσίδες. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, θα ήθελα να... Χαίρομαι που το ξέρεις, είναι σκάνδαλο, δεν ήθελα να το βγάλω. Μα το είδα, ειδή η σώμαση. Έχω βγάλει φωτογραφίες. Έχω στείλει και έχω βγάλει φωτογραφίες. Ναι. Και πήγα να δίνουν το φωτογράφο μέσα. Ναι. Πήγα να δίνουν το φωτογράφο. Μα θα κάνουμε επεισόδια εμείς. Εγώ το λέω από εδώ, από εδώ σας το λέγω, ότι εγώ προσωπικά η ίδια θα κάνω επεισόδιο. Θα πάω η ίδια με αρκετούς πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς και θα επιτεθούμε στους μονοφυσίτες. Να ξέρετε ότι αυτό δεν θα περάσει έτσι, διότι Κερκόπορτα άνοιξε για να εισέλθουν οι παπικοί καρδινάλοι σε λίγο. Λοιπόν, και αυτό ο ελληνικός λαός δεν θα το αποδεχθεί με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω όμως στον Μακαριότατο είναι τούτο. Να μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γρηγόρη, ότι τελευταίως τον είδαμε να υποδέχεται στο αεροδρόμιο τον αρχηγό των Κοπτών. Έτσι, τον υπεδέχθη ο ίδιος ο Μακαριότατος. Από τη μία, Μακαριότατε, έχετε καταγγείλει επανειλημμένως και έχετε πει ότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία. Το έχετε καταγγείλει σε πολλές ομιλίες σας. Και στην Πεντέλη και στο Κάραβελ και σε συνέδρια και παντού για τη Σερβία που έγιναν κλπ. Ο παπισμός δεν είναι εκκλησία. Έπειτα, οι παπικοί σας πολέμησαν στο παρελθόν και έστειλαν επιστολές κλπ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και αρκετοί κληρικοί σας είχαν πολεμήσει, Μητροπολίτες, οι οποίοι εδέχθηκαν την Λίβελον του Βατικανού και ειδικά αυτός ο της Αγγλίας, ο Γρηγόριος, όπου προτίμησαν να πάνε με τον Πάπα παρά να έρθουν με την Εκκλησία, ας πούμε, της Ελλάδος και με την Ορθοδοξία. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω προσωπικά, επειδή επανειλημμένως με έχετε διαβεβαιώσει ότι το Βατικανό δεν είναι Εκκλησία, πώς είναι δυνατόν να ανοίγετε την πόρτα της Εκκλησίας της Ζωδόχου Πηγής και να εισέρχονται οι Κόπτες μονοφυσίτε, να μας λέτε ότι τίποτα δεν μας χωρίζει από τους μονοφυσίτες, εσείς ο ίδιος να υπεδέχεστε τον αρχηγό τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε λίγο θα μας υποχρεώσετε να υποδεχθούμε και τον Πάπα Βοητήλα της Ρώμης. Την αρχή αυτή την έκανε ο ίδιος ο Βαρθολομαίος Κωνσταντινούπολεως. Και βεβαίως εδώ θα υποθούν αρκετά πράγματα, θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γρηγόρη, διότι γι' αυτό ήρθα να κάνω τις καταγγελίες. Η οργή και αγανάκτησης που πνίγει τον ελληνικό λαό, πρέπει να βγουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια για να καταλάβουμε γιατί πάμε έτσι όπως πάμε και γιατί δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Αφού εκ των έσω πλέον είναι η προδοσία, εκ των έσω το οικοδόμημα εσάπησε, εμείς οι ίδιοι προδίδομαι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, οι Εβραίοι τη δουλειά τους κάνουν, οι Παπικοί τη δουλειά τους κάνουν, οι Κόπτε τη δουλειά τους κάνουν. Αφού βρίσκουν έδαφος και τα κάνουν, προδότες που τους ανοίγουν τις πόρτες και τους λένε αδελφούς και αδελφές εκκλησίες, ενώ έχουμε 7 οικουμενικά συνόδους που λένε και αναθεματίζουν τον Πάπα, τον Βατικανό, τον Βατικανό και όλες τις αιρέσεις, εδώ η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται το 24, επαναλαμβάνεται ξανά. Αυτά που κάνανε τότε για να φέρουν τον οικουμενισμό. Επαναλαμβάνεται πάλι, ο Βαρθολομαίος κατεβαίνει στις Βρυξέλλες και αποκτά γραφείο, βεβαίως για να έχει εκεί τους αιωκικούς ελέγχους και τους μηχανισμούς τους αιωκικούς που θα λειτουργήσουν εναντίον των Ορθοδόξων πιστών, για να μας επιβάλλουν, ας πούμε, έναν ψευδοχριστιανισμό υπό των παπών, των παπικών. Λοιπόν, αυτό ο ελληνικός λαός δεν θα το δεχθεί με τίποτα. Δηλαδή, εδώ πέρα μας λένε, δεν υπογράψαμε, η Εκκλησία δεν υπέγραψε, μια χαρά είμαστε, αδελφές Εκκλησίες, βγαίνει ο Βαρθολομαίος και λέει,
Και από την άλλη, λέει ο ίδιος ένας αρχηγός και ιεράρχης της Ορθοδοξίας, αποκαλεί τους αγωνιστές του 21 τουρκόσπορους και ξεβράκωτους. Ότι αυτοί ήταν οι ξεβράκωτοι αγωνιστές και εσύ το είχες πρωτοσέλιδο στην Ελευθερία. Ωραία, και έγινε μια δίκη 3 ημερών περίπου και αθώθηκα πανηγυρικά μου. Ωραία. Λοιπόν, πώς λοιπόν αυτά τα πράγματα ένας πατριάρχης, όταν κάνει αυτού του είδους τις καταγγελίες και μιλάει εναντίον αυτών που μας χάρισαν την ελευθερία μας, και αν σήμερα είμαστε ελεύθεροι, είμαστε, λέω, Κολοκοτρώνη Καραϊσκάκη, της φιλικής εταιρείας και όλων αυτών των μεγάλων αναστημάτων των ολίγων που προσπαθούν να μηδενίσουν την ιστορία μας παντελώς όλοι αυτοί οι κύριοι, και είτε λέγονται υπουργοί, είτε λέγονται ταγί, είτε λέγονται οτιδήποτε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός όμως έχει μνήμη αυτών των ολίγων που ερευνούν και που μάχονται και που αγωνιούν, η μνήμη τους δεν πρόκειται να την καταστρέψουν, ούτε να πέσει σε νάρκη. Αυτό τους το λέμε. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ ερωτώ τώρα με τη σειρά μου. Τι γίνεται, μακαριότατε? Δηλαδή, από τη μία λέμε αδελφές εκκλησίες και αδελφών τον Πάπα Βοητήλα, από την άλλη υποστηρίζετε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο της Κωνσταντινούπολεως, τον έχετε αναρτήσει σε ένα τεράστιο ταμπλό μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Και μέσα στην, δηλαδή, τον προδότη της Ορθοδοξίας. Γιατί για μένα, να μου συγχωρεθεί, είναι προδότης ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι εντός ολίγου αυτοί που θα καταφερθούν εναντίον του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, του Μεγάλου Οικουμενικού Πατριάρχου, διότι προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως αρχηγόν, ως Πάπα της Ανατολής. Μα η Ανατολική Εκκλησία του Χριστού δεν έχει Πάπα, δεν έχει ανάγκη από Πάπες. Έχει τον Χριστό ως κεφαλήν της. Λοιπόν, ποιος είναι? Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μία μεθόδευση και από την πολιτεία αλλά και διεθνώς, αρχής γενομένης από τον Δημήτριο τον Συγχωρεμένο, να προσπαθούν σκοτεινές δυνάμεις και οι διάφοροι μηχανισμοί άλλοι, τα κέντρα αποφάσεων, να καλά και σώνει, να μας περάσουν, ας πούμε, την ιδέα ότι ο Κωνσταντινούπολεως είναι ο αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενώ δεν είναι, είναι μέγα ψέμα αυτό και λάθος. Λοιπόν, και για αυτούς, για τους μη γνωρίζοντες, πέφτουν στη λούμπα οι μη γνωρίζοντες. Και λένε, αφού τον υποδέχονται οι αρχηγοί κρατών, και αφού έτσι και αφού εκείνο και αυτό, άρα είναι ο αρχηγός Ορθοδοξίας. Ποιος? Αυτός που μας παραδίδει στους παπικούς, αυτός που μίλησε στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, σε άδεια καθίσματα και δεν τράπηκε να πάει στο Στρασβούργο να μιλήσει σε άδεια καθίσματα. Τον τιμώρησε ο Κύριος για την προδοσία του. Λοιπόν, να μας παραδίδει εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ο πιστός λαός του Θεού, αγαπητέ Γρηγόρη, ερωτήθηκε εάν θέλει τον Πάπα για αρχηγό του? Εάν θέλει να μπλέξει με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αιρέσεων? Εάν θέλει σε λίγο στις εκκλησίες μας, μόλις κάνανε αρχή οι μονοφυσίτες, δεύτερη θα είναι η παπική, τρίτη προτεστάντες, σε λίγο θα έχουμε τους βουδιστάς, γκουρουιστάς, και όχι μόνο αυτό, σε λίγο θα μπουν και οι σατανιστές. Εδώ ο Ιωάννης το λέγει, ότι οι εκκλησίες των Ορθοδόξων θα καταντήσουν θέατρα. Έχουμε ήδη παρακαταθεί και έχουμε πίσω μας ολόκληρη την Αγία, τη Βίβλο, τις γραφές. Λοιπόν, μας προειδοποιεί ο ίδιος ο Θεός μας. Και εμείς θα κοφεύσουμε και θα εθελοτυφλούμε και θα κλείσουμε τα μάτια? Όχι βέβαια. Οι περισσότεροι κληρικοί που έχουν πάρει γραμμή να μην αναφέρονται ούτε σε κηρύγματα νοθρά, στήρα, παντελώς δηλαδή εξαπαλώνων ήχων τα κηρύγματα στις εκκλησίες. Δεν έχω ακούσει κανέναν κληρικό ή κανέναν μητροπολίτη, δεν ξέρω εσύ αν έχεις ακούσει, από τα μέσα ενημέρωσης, από τα κανάλια, να πάει και να μιλήσει για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Τι σημαίνει? Που έπρεπε νυχθημερών οι καμπάνες των εκκλησιών να βαράνε και να έχει δώσει εντολή ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος τα κηρύγματα τα κυριακάτικα, αν μη τι άλλο, αν όχι, ας πούμε, επικαθημερινής βάσεως, να έχουν αναφορά και θέμα τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, ώστε ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι σημαίνει νέα εποχή, νεοεποχήτες, νέα τάξη πραγμάτων, και τι σημαίνει Οικουμενιστική Εκκλησία και Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που μας μπάσανε με το ζόρι εκεί μέσα και που συνεχώς συνεχίζονται και θα συνεχίζονται οι σαΐοι διάλογοι. Με ποιους θα κάνουμε διαλόγους? Με τους σατανιστές, με τους ραβίνους, με τους παπικούς, με τους προτεστάντες? Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών αυτό το συνοθήλευμα είναι. Λοιπόν, ποιος? Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που είναι η μόνη αλήθεια, να εμπλακεί? Και γιατί το θέλουν αυτό? Διότι εάν εμπλέξουν την Ορθοδοξία με όλες αυτές, με όλο αυτό το συνοθήλευμα, θα την υποβιβάσουν σε αίρεση. Αυτό θέλουν και αυτοί. Ήδη στα χαρτιά τους, εδώ πέρα, μας αποκαλούν καταραμένους Ορθοδόξους.
αυτούς τους καταραμένους αιρετικούς ορθοδόξους γράφουν. Σε λίγο θα διαβάσουμε και την έκθεση του Τζιοβάνι Βέκο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητος και που πρώτο το Άγιον Όρος την έβγαλε. Για να δείτε εδώ πέρα το, με τη μεγάλη προδοσία που συντελείται. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα, ποιοι είναι αυτοί που δίδουν εντολή και δεν ακούμε από τον εκκλησιαστικό σταθμό αναφορά περί οικουμενισμού καμία, περί νέας εποχής καμία, περί χαράγματος καμία? Κοιμηθήκαν όλοι. Τίποτα. Νεκροί η εκκλησία και οι σταθμοί. Ακούμε διάφορες αναφορές, διάφορα πολιτιστικά, διάφορα κηρύγματα, ας πούμε, από το Ευαγγέλιο έτσι, και να μας τα εξηγούν διάφορα, αλλά αναφορά στα σημεία των καιρών, στους εσχατολογικούς χρόνους, που έπρεπε οι άμβονες να βγάζουν φωτιές. Καμία, ούτε αρχιμανδρίτες, ούτε μητροπολίτες, ούτε τίποτα. Και ο ελληνικός λαός, αγαπητέ Γρηγόρη, γνωρίζει πολύ καλά, τους καιρούς αυτούς δεν θέλει γραπτό λόγο, θέλει προφορικό λόγο, διότι ο προφορικός λόγος έχει αμεσότητα, περνάει. Ο γραπτός, ο άλλος βαριέται, μου λέγανε, ξέρετε τι μου λέγανε προχθές. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να αγοράζουμε τώρα αυτά τα βιβλία, τα καταλαβίστικα, που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, μόνο μια ειδική μερίδα ανθρώπων διαβάζει κλπ. Και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένη η ταγή της Εκκλησίας. Εδώ πέρα βλέπουμε μόνο τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη στις τηλεοράσεις και τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Δύο άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στην Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ο ελληνικός λαός, και το λέω με πόνο ψυχής αυτό, όχι ότι έχω προσωπικά με τον Ιωάννη τον Χατζηφώτη ή με τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, αλλά νομίζω ότι η δουλειά της Εκκλησίας πρέπει να είναι συλλογική, κλήρος και λαός μαζί. Πού είναι οι αρχιερείς μας? Πού είναι? Εμείς διψάμε να δούμε ράσο στις οθόνες. Δεν διψάμε να βλέπουμε άντρες πολιτικούς ή άντρες να μιλάνε μεσοβέζικα και ακαταλαβίστικα πράγματα και εξαπαλώνων ήχων. Θέλουμε τους πατέρες μας. Θέλουμε να βγούνε να μας ενισχύσουνε, να μιλήσουνε και από άμβονος και να μας πούνε, να μας ενδυναμώσουνε για να μπορέσουμε να αντλήσουμε θάρρος και κουράγιο για να πολεμήσουμε για τα δεινά που έρχονται. Δεν το βλέπουμε αυτό πουθενά. Πουθενά. Ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε σε τηλεοράση. Αντίθετα, πρόσφατα είχα καταγγελία και αυτό θέλω να το ρωτήσω. Μήπως εδόθη εντολή στους παραγωγούς του 89,4 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος να μην ασχολούνται με τον παπισμό, τον οικουμενισμό, τη νέα τάξη των πραγμάτων, όπως είχε κάνει ο Καλλίνικος Πειραιός στην Πειραϊκή Εκκλησία? Γιατί δεν καυτηριάζουν τις αιρέσεις, κληρική και λαϊκή της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί δεν τις καυτηριάζουν παρά πρόσφατα? Πρόσφατα. Τι είχε κάνει ο Πειραιός? Τι είχε κάνει ο Πειραιός, είπες? Έδωσε εντολή να μην γίνεται αναφορά καμία περί οικουμενισμού και επί παπισμού. Περί παπισμού. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει δώσει ο Πειραιός τέτοια. Έχει δώσει. Ελάχιστοι είναι αυτοί σποραδικά που μιλάνε και που λένε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, άλλωστε είναι γνωστός και έχουμε και φωτογραφίες για τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Και στο παρελθόν είχε πει ότι τον υβρίζω. Υπάρχει μια καλλιτέχνη τραγουδίστρια που με υβρίζει. Και εγώ του είπα, του μετέδωσα, του παρήγγειλα και του έγραψα και ένα γραπτό ότι σεβασμιότατε, εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν επίσκοπο και αρχιεπίσκοπο. Εγώ μάχομαι για την αλήθεια. Μάχομαι σαν πιστόν τέκνο της Εκκλησίας και έχω την απέτηση από τον ιεράρχη μου να μου λέγει την αλήθεια. Όχι να είναι συγκεκαλυμμένα τα θέματα και όταν πρόκειται να λάβετε θέσεις να κάνετε πίσω και να μην ενημερώνετε τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, εάν εσείς γίνετε προασπιστής και υπέρμαχος, δηλαδή να εναντιωθείτε στο 666, εγώ θα γίνω προασπιστής σας και υπέρμαχός σας. Και θα σας υπερασπίζομαι όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Έτσι του παρήγγειλα. Λοιπόν, δεν έχω εγώ προσωπικά να ανοίξω νιτερέσα με κανέναν. Τούτη την ώρα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ο αγώνας αυτός που κάνω εγώ είναι επίπονος, είναι τραγικά δύσκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι αγώνας στέρησης. Λοιπόν, ούτε έχω προσωπικά με τον Καλλίνικο Πειραιός, ούτε με τους επισκόπους, ούτε με τους αρχιεπισκόπους, ούτε με τους πατριάρχες. Λοιπόν, εμείς θα ακολουθήσουμε ως λαός αυτούς που θα εμείνουν στην παράδοση, που θα προασπιστούν τα δικαιώματά μας, την παράδοσή μας, την πίστη μας και θα διεκδικήσουν την αλήθεια. Αυτούς θα... Δεν θα πάμε δηλαδή με τους οικουμενιστάς που σε λίγο θα βγουν να μας πούνε στον αέρα ότι αγιότατος αδελφός ημών Πάπας και λάτε να τον υποδεχτείτε για τα 1900 χρόνια στην Πάτμο που θα τον βουλιάξει το νησί ο Κύριος. Θα τον βουλιάξει το νησί. Στο λέω ήδη από την ημέρα που βγήκε ο Κωνσταντινούπολεος από την Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε την περιοδία του. Ο θυμός του Κυρίου, η οργή του Θεού εξέσπασε, εβούλιαξε όλα τα Δωδεκάνησα, εβούλιαξε όλη τη Ρόδο, εβούλιαξε την Ελλάδα. Λοιπόν, η καταστροφή, δηλαδή με τις πλημμύρες, ήταν βιβλική και κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό.
ξεκίνησε την περιοδία της προδοσίας του. Λοιπόν, γιατί όμως στο Δελτίο Ειδήσεων και σε αυτό φταίνει οι δημοσιογράφοι, αρκετοί των δημοσιογράφων που είναι πουλημένοι και τα έχεις πει και εσύ προσωπικά και απέτησες κάθαρση στην δημοσιογραφία. Σε άκουσα, σε ακούσαμε αρκετοί άνθρωποι που το είπες αυτό. Ότι τα παίρνουνε, τα πιάνουνε κλπ. Κλπ. Και κατευθύνονται και περνάνε τα μηνύματα του οικουμενισμού και περνάνε όλα τα συμφέροντα των εταιριών των ξένων κλπ. Και για Ελλάδα αναφορά καμία. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας, αυτό θέλω να πω τώρα εγώ, μία έκθεση εδώ, η οποία αναγράφει και λέει τα εξής. Το μεγάλο μυστικό της επιχείρησης Giovanni Vecco στα αποκρυπτογραφημένα έγγραφα του Βατικανού. Θα πούμε γιατί δεν περνάνε στις ειδήσεις και γιατί οι δημοσιογράφοι δεν περνάνε και δεν κάνουν καμία αναφορά περί ορθοδόξων θαυμάτων, περί ορθοδοξίας, περί ενότητος, περί παγκοσμίου δηλαδή ενότητος των Ανατολικών Εκκλησιών. Διότι έχουν λάβει εντολές. Εδώ λοιπόν στην έκθεση αυτή που την έχει το Άγιον Όρος και που πρόσφατα είχε δημοσιευθεί στο Σερδάρι, σε ένα έντυπο μεγάλο, λέει πώς κατευθύνονται τα πρακτορία ειδήσεων και την μεγάλη συνωμοσία και την καταστροφή για την καταστροφή του Αγίου Όρους και του Όρους Σινά. Λέγει μέσα η έκθεση ότι οι ειδήσεις δεν πρέπει να είναι ευνοϊκές για την Ρωσική Εκκλησία, για την Ορθόδοξον Ελλάδα και τη Μαρτυρική Σερβία. Επουδενή λόγο πρέπει να μεταδίδονται ειδήσεις που αφορούν τα θαύματα κατά τόπους που γίνονται στα Ορθόδοξα κράτη, διότι έτσι υποσκάπτεται το κύρος της Αγίας Έδρας. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι μετά από αυτό το συγκλονιστικό θαύμα που έγινε στους Αγίους Τόπους δεν είδαμε καμία αναφορά από το 90 με 92, από το 90 ή 90 ή 91 έχουμε να δούμε αναφορά η τελευταία που έγινε τότε που ξεχύλισε το Δισκοπότηρο στην Ιορδανία για θαύμα ορθόδοξο. Λοιπόν, έχουν φημωθεί τα πάντα. Εσείς είστε οι μόνοι που επιτρέπετε από το κανάλι σας να κάνετε αναφορά στην Ορθοδοξία, στην παράδοση, στην... και σε πολλά. Δηλαδή σε έθνος, στην ταυτότητά μας. Το μόνο κανάλι που επιμένει. Και σε αυτό πολλοί μου λένε, μου λέει δεν ξέρω τι του καταλογίζουν, μου λένε προχθές του Γρηγόρη του Μιχαλόπουλου, μου λέει ένας στρατιωτικός, θέλω να του πεις μπράβο του ότι είναι παλικάρι, μπράβο του να συνεχίσει έτσι, να προσέξει μην τον φημώσουνε, να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει, διότι είναι η μοναδική όαση μέσα στην ερημιά ετούτη που μας επιβάλλουν. Έτσι μου είπε στρατιωτικός, υψηλά ιστάμενος, ναι, που είναι εν ενεργεία και που δεν ήθελε για πολύ διαφορετικούς λόγους να πει το όνομά του. Μόνο που όλοι αυτοί οι κύριοι, να πούμε που θες το όνομά του, τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Ναι. Ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος δίνει κάποιες μάχες από το 1974 και μετά. Και δεν το συνδυάζω το 1974 με την λεγόμενη μεταπολίτευση. Εγώ αντίσταση δεν έκανα. Αυτοί που θέλαν να κάνουν αντίσταση, ας την έχουν, ας πούμε, να την πάρουν κοντά τους. Αλλά από το 1974 ο Γρηγόρης ο Μιχαλόπουλος μέχρι σήμερα, πέρα από τη σωρία των αποκαλύψεων και τα βιβλία που έχει βγάλει, ηγείται δύο εφημερίδων. Η μία είναι οι νέοι άνθρωποι που βγαίνει κάθε Παρασκευή και η άλλη είναι η Ελεύθερη Ώρα, η οποία έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την Ορθοδοξία. Και οι κύριοι αυτοί όλοι, είτε είναι χριστιανοί είτε που κάνουν τους χριστιανούς, Μαρία Δουράκη, δεν πάνε να αγοράσουν την Ελεύθερη Ώρα ή και την Εστία ακόμα την εφημερίδα. Εγώ σε ομιλίες μου το λέω πάντοτε. Άλλο, ή την Εστία ή την Ελεύθερη Ώρα ή τους νέους ανθρώπους που δίνουν αγώνα για την Ορθοδοξία και που η Εστία και που η Ελεύθερη Ώρα είναι δύο εφημερίδες οι οποίες μπορεί να μην έχουν πολλές σελίδες, αλλά η αλήθεια δεν λέγεται μόνο με έγχρωμα πολυσέλιδα, η αλήθεια λέγεται και με άλλο τρόπο. Βεβαίως. Και που είναι δύο συγκροτημένες εφημερίδες της παλιάς εποχής, και όταν λέω παλιάς εποχής, τότε που δημοσιογραφία ήταν η καλή δημοσιογραφία και χωρίς πολλά ψεύτικα λόγια λένε την αλήθεια, που τα έχουν όλα, αλλά προτιμούν να πάνε να πάρουν εφημερίδες. Πρόσεξε, προτιμούν να πάρουν εφημερίδες αυτοί οι καλοί χριστιανοί. Για να τα λέμε, αφού λέμε να βγει στους καλούς χριστιανούς, έτσι. Και επειδή κρίνουμε εδώ πατριάρχες, επειδή κάνουμε το ένα, επειδή κάνουμε το άλλο, να λέμε και τα δικά μας. Ναι. Αν θέλουμε να κάνουμε και αυτό κριτική. Μήπως και είναι αυτή η καλή χριστιανική ημερίδα των κακών χριστιανών. Και παίρνουνε λοιπόν, εγώ για να ρωτήσω τον κύριο αυτόν που σου είπε τον αξιωματικό, μη με φημώσουν, εμένα δεν με φημώνα, αυτούς τους έχουν φημώσει. Αυτοί έχουν αλλάξει στα καπέλα τους πέντε εθνόσημα. Τώρα πάμε αλλού. Όταν λοιπόν αυτοί παίρνουν αυτές τις εφημερίδες, και ανοίγεις μέσα αυτές τις σύγχρονες, τις μεγάλες εφημερίδες, και ανοίγεις μέσα και βλέπεις το Γυμνό,
στήσους Ευράγοντος και πίσω φυσικά και 2-3 σελίδες με τα ερωτικά τηλέφωνα, με το σεξ, με τα μασάζ και με όλα τα άλλα. Άρα είναι και μαζόχες, τους αρέσει η δουλειά. Διότι θα πάρουν την εστία και θα πάρουν την ελεύθερη ώρα, θα πάρουν τους ανθρώπους, αλλά εγώ δεν μιλάω για τους ανθρώπους, σε μια εβδομαδία σου είδα. Η ελεύθερη ώρα και η εστία είναι δύο εφημερίδες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή κατ' ομολογία δημοσιογράφων του Χρήστου του Πασαλάρη, ο οποίος είναι από τους μεγάλους μας δημοσιογράφους, είναι δύο εφημερίδες οι οποίες εκδίδονται παραδοσιακά πλέον και είναι πλέον από τις τέλειες εφημερίδες που έχουμε στον τόπο. Ναι. Και είναι με μικρές κυκλοφορίες, διότι δεν διαθέτουν πολύχρωμα πολυσέλιδα, δεν διαθέτουν γυμνά, δεν διαθέτουν ξεβράκοντες, δεν διαθέτουν τίποτε άλλο. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι καλοί χριστιανοί? Δεν κάνουν τίποτα. Ναι, εγώ εδώ είναι μια ένσταση, αγαπητέ Γρηγόρη. Ναι. Αυτοί δεν είναι οι καλοί χριστιανοί, είναι οι κακοί χριστιανοί. Ναι. Μπας περιπτώσει, επειδή θέλουμε να κάνουμε αυτοκριτική, τα λέμε όλα αυτά. Ναι, οι καλοί χριστιανοί είναι... Επειδή λέμε αυτοκριτική και δεν θέλουν να πάρουν δύο εφημερίδες, οι οποίες είναι οι σωστές, ορθόδοξες και ελληνικές εφημερίδες. Οι δύο απέμειναν. Αυτές και μόνο απέμειναν. Οι δύο. Μα αυτό το γνωρίζουν αυτοί που κάνουν. Το γνωρίζουν τι κάνουν όμως για να επιζήσουν. Ναι. Διότι δεν μπορεί να έχει η εστία μια εφημερίδα 100 ετών με τόσους αγώνες και τόσες θυσίες να έχει 3.000 φύλλα κυκλοφορία. Ναι. Το πνεύμα, είναι το πνεύμα της νέας εποχής και νέας τάξης. Μπορώ να σου πω ότι τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι ούτε δεν ακολουθούν. Ούτε η ελεύθερη ώρα η οποία έχει δώσει τους μεγαλύτερους αγώνες για την Ορθοδοξία και κάνει τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις να είναι και αυτή στην Κυριακή να φτάνει τα 5.000 φύλλα. Για ποιο λόγο ας πούμε? Εγώ θέλω και να πω. Τις καθημερινές τα 3.000-4.000 φύλλα. Ότι η τηλεόραση, για ποιο λόγο? Η τηλεόραση έχει κάνει μεγάλο κακό. Όχι, η τηλεόραση γιατί δεν κάνει, επηρεάζει και τις άλλες εφημερίδες με τις ξεβράκοντες. Όταν βάζει η απογευματινή μεζονέτες να πουλάει και να πουλάει, πώς το λένε αυτοί, άρα, ναι, άρα λοιπόν ο χριστιανισμός, και εκεί ο χριστιανισμός είναι κατευθυνόμενος, εντός εισαγωγικών ο χριστιανισμός. Λοιπόν, πώς δεν είναι δυνατόν, ας μην πουλάγε τη μεζονέτα κλπ. Πουλάγε παλιά στο παρελθόν μεζονέτες, η απογευματινή και όλες οι εφημερίδες. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω το εξής, ότι θα ήθελα να παρακαλέσω να μου πει, επειδή άκουσα προσωπικά τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη, θα τον παρακαλέσω είτε να με πάρει ένα τηλέφωνο, είτε, γιατί όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να τον βρω, άφησα μια παραγγελία να με πάρει ένα τηλέφωνο, δεν με πήρε. Ίσως να είμαι μελιτέα ποσότητα, δεν ξέρω, γι' αυτό και δεν μου δίδει αυτή την πρέπουσα, ας πούμε, σημασία. Ήθελα να τον παρακαλέσω τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη να μου εξηγήσει. Τον άκουσα προσωπικά να λέγει ότι ψηφίστηκε κάποιο στην νομοθέτη μας στην Ιερά Σύνοδο ότι από εδώ και στο εξής, ανάμεσα στις αιρέσεις που καταδικάζει η Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή στους προτεστάντες, στους βουδιστές, γκουρουιστές, διάφορους χιλιαστές και λοιπά και διάφορους άλλους, συγκαταλέγει η Εκκλησία της Ελλάδος και τους ζηλωτές πατέρες φλογερούς, τους φλογερούς, τους ζηλωτές του παλαιού εορτολογίου. Αν είναι αλήθεια αυτό, αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, μου το είπανε, αλλά εγώ το άκουσα από τον κύριο Χατζηφώτη που είπε, απεκάλεσε αιρετικούς τους παλαιοημερολογίτες. Γνωρίζετε όλοι. Εάν μας ακούει ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος πάντα μας ακούει, όχι, ναι, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Και να μας πει ακριβώς εάν αληθεύει ή όχι. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν αληθεύει ή όχι. Διότι απεκάλεσε, λέει, τους παλαιοημερολογίτες αιρετικούς. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, δεν εάν νομίζω, το παλιό... Κυρία Δουράκη, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Νομίζω ότι είναι κάπου λανθασμένη, λάθος πληροφορία. Ένα λεπτό, όχι. Δεν ένα μπορεί λεπτό, κανείς δεν μπορεί, να ολοκληρώσω. Ναι, δεν μπορεί κανείς να ονομάσει τους παλαιομερολογίτες αιρετικούς. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, αυτό έγινε, νομίζω, από το κανάλι του Τελεσίτ, δεν ξέρω από πού έγινε, σε μια συνέντευξη του κύριου Χατζηφώτη, ότι απεκάλεσε και συγκαταλέγει τους, δηλαδή ψηφίστηκε από την ιεραρχία της Ελλάδος, ότι ομάδες, ας πούμε, παλαιοημερολογητών θεωρούνται αιρετικοί. Εάν λοιπόν εμείς. Και βγάλανε έξω τους παπικούς, ένα λεπτό. Πάμε τώρα σε ομάδες. Βγάλανε τους παπικούς. Μην πάμε άλλο σε ομάδες, άλλο εκκλησία, άλλο τέτοιο. Βγάλανε τους παπικούς απ' έξω. Δεν θεωρούν δηλαδή αίρεση τους παπικούς και τους προτεστάντες. Δεν νομίζω. Και θεωρούν τους ζηλωτές πατέρες. Το έχουν αποδώσει κακώς και επιμένω. Αν μας ακούει ο κύριος Χατζηφώτης, θα μας πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι. Να μας λύσει αυτή την απορία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ ανήκω στο νέο ημερολόγιο. Με αυτή την έννοια όμως, όποιος ασκήσει κριτική, ακούτε κύριε Μιχαλόπουλε εδώ, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Από εδώ και στο εξής, τότε εκείνη η έκθεση που είχε κυκλοφορήσει στην Μυτιλίνη και που έγινε εκείνο το συνέδριο και κλεισμένων των θυρών και που έστειλε και το κανάλι σας εκπρόσωπο κλπ.
και που δεν βγήκε η αναφορά αυτή στον αέρα από τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο και που έπρεπε όλος ο ελληνικός λαός να μάθει τι είχε στα χέρια της Εκκλησία, ότι όστις θα ασκήσει κριτική από εδώ και στο εξής εναντίον των αιρέσεων θα θεωρείται ναζιστής. Η Εκκλησία της Ελλάδος λοιπόν έπρεπε να λάβει θέσεις και να πει ποιοι είναι οι ναζιστές. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι οι ναζιστές. Δεν ακούσαμε καμία εκπομπή να γίνεται γι' αυτό. Οι οποίοι ετοιμάζουν, ας πούμε, είναι οι εποχήτες που ετοιμάζουν το Τέταρτο Ράιχ, όπως αποδεικνύουν δηλαδή πολλά ντοκουμέντα, βιβλία που έχουν εκδοθεί, της Κόνσταντς Κιου Μπέιτον, του Ράντολφ Μπάερ, του Τεξ Μάρς και όλων και πολλών διαφόρων που κυκλοφορούν. Λοιπόν, εμείς είμαστε γιατί σε λίγο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα θεωρούνται ήδη τα αναγραφόμενα συνθήματα στους στίχους, το λένε. Παντού, στα πάρκα, στις πλατείες, στις εθνικές οδούς γράφουνε «Φασίστες παπάδες, κάτω οι Ορθόδοξοι, Ορθόδοξοι Νάτσι». Δηλαδή και η Εκκλησία της Ελλάδος και οι εκπρόσωποι της δεν κάνουν μία μεγάλη, ας πούμε, έτσι, ομολογία, μία συγκέντρωση σε κάποιο θέατρο, σε κάποιο πνευματικό κέντρο, να καλέσουν τη νεολαία και να πούνε, να καταδικάσουν τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Λοιπόν, εάν συμβαίνει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος να βγάζει απ' έξω και να συνέρχεται η ιεραρχία και να ψηφίζουν, ας πούμε, ως αιρετικούς μερίδα παλαιοημερολογητών και να βγάζουν, να αφήνουν απ' έξω το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, τον Πάπα, το Βατικανό, τους Παπικούς και τους Προτεστάντες, εδώ όχι η Λάκκο έχει φάβα, εδώ θα πέσουμε όλοι μέσα. Δηλαδή ποιος κοροϊδεύει ποιον, ποιος εμπέζει ποιον. Δεν έχουμε ακούσει αυτού του είδους τις καταγγελίες ποτέ, ψέματα είναι. Εσείς έχετε ακούσει ποτέ να γίνεται κανένα συνέδριο ή καμία ομολογία διάπλατα οι θύρες ανοιχτές και να μας προσκαλεί η Εκκλησία της Ελλάδος για τα δεινά που έρχονται? Ναι, με τις υγείες σας. Με τα δεινά που έρχονται. Και όχι μόνον αυτό, για τα δεινά που έρχονται. Γιατί αν ο ελληνικός λαός δεν ενημερωθεί, εάν ο ελληνικός λαός προσπαθούν σε εμάς όλους τους πιστούς που νιώθουμε ορφανοί από ιεραρχία, νιώθουμε μεγάλη ορφάνεια, κύριε Μιχαλόπουλε. Νιώθουμε ορφανοί διότι ο Κύριος είπε, θα σηκώσω και τα λιθάρια, τα ντουβάρια και τις πέτρες να μιλήσουν εάν εσείς δεν ενημερώσετε τον από κόσμο. Από τις περιοδίες σου, ξέρετε, που κάνεις στην... εκεί που πηγαίνεις, εκεί πηγαίνεις όλη την Ελλάδα, διαπιστώνω ότι είσαι απογοητευμένη από τους κατόπους μητροπολίτες. Βεβαίως. Έργο μηδέν. Τίποτα. Στο σύνολο, όχι στο σύνολο, βέβαια. Όχι στο σύνολο. Υπάρχουν κληρικοί, αξιόλογοι, φλογεροί, ζηλωτές και το έχουμε πει, μερίδα κλήρου υγιής ακόμα. Αλλά αυτή η μερίδα δεν κατέχει τα πόστα. Οι περισσότεροι στην Ελλαδική Εκκλησία, θυμάμαι είχα επισκεφθεί τότε τον Αιγιαλία στον Αμβρόσιο και είχαμε συζητήσει. Και μάλιστα είχε λάβει τότε εκείνη την πρωτοβουλία και έβγαλε τους κληρικούς του στο Αίγιον και έγραψα μια επιστολή και είπα μπράβο στον συγκεκριμένο Μητροπολίτη, διότι ευγήκε και είχε το θάρρος να κάνει αυτό, να κατεβάσει τους παπάδες στα διόδια, να μοιράζει φυλάδια, να κάνει μπράβο του. Αλλά από εκεί και μετά, σιωπή, νεκρική σιγή. Τι γίναμε? Περνάνε στα μουλοχτά οι ταυτότητες, περνάνε τα διαβατήρια, περνάνε οι κάρτες των κοινωνικών ασφαλίσεων με κεντρικό κωδικό το 666, θα τα πούμε, έχουμε και εδώ κάρτες καινούργιες όπου μας καθιστούν και μας λένε άμεση δημοκρατία να ψηφίζομαι Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και Ευρώπη είναι η Ελλάδα και δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας με τίποτα και θα πολεμήσουμε δι' αυτό. Αλλά έχουμε την απέτηση στο πλευρό μας να είναι οι ιεράρχες μας. Οι ιεράρχες που είναι? Στους θρόνους τους, παραθρόνους, μπαστούνια, τσακώνονται. Δεν βγήκε κανέναν να τον δω να αγωνίζεται, να έχει μία ώρα στην τηλεόραση να βγει και να πει ελληνική λέει αυτά και αυτά και αυτά καταγγέλλω, προετοιμάζεστε διότι έρχονται δεινά, διότι είμαστε σε δουλεία, διότι είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση. Σε λίγο μας κάνουν αυτό, σε λίγο θα μας κάνουν το άλλο. Λοιπόν, καταστρέφεται η χώρα μας. Καταστρέφουν τα δάση. Καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Θέλουν να καταστήσουν την Ελλάδα αφρικάνικη χώρα. Να μην υπάρχουν πηγές τροφοδοσίας. Να μην υπάρχει κτηνοτροφία. Να μην υπάρχει γεωργία. Από τη μία, πώς τη λένε, οι πυρκαγιές και από την άλλη το τορπίλισμα της ΕΟΚ. Λοιπόν, για τα ελληνικά προϊόντα που είναι τα εκλεκτότερα και τα πιο εύγευστα του κόσμου. Και η Ελλάδα είναι η ευλογημένη χώρα. Λοιπόν, γιατί αυτό το μίσος, αυτός ο φθόνος εναντίον της Ελλάδας και εναντίον των Ελλήνων. Λοιπόν, γιατί εμείς οι Έλληνες, έτσι, παραδίδομαι τη χώρα μας. Δεν έχω δει καμία διαμαρτυρία. Καλά, ο ελληνικός λαός. Δεν έχουν όμως η ηγεσία. Αφήστε την πολιτική ηγεσία, μας έχει προδώσει. Έτσι, 300. Οι ταγοί της εκκλησίας μας που περιφρουρούν είναι θεματοφύλακες του έθνους και είναι θεματοφύλακες
των παραδόσεών μας και της εθνικής μας παράδοσης και της Ορθοδόξου πίστης πού είναι? Βγήκανε ποτέ να καταγγείλουνε και να πούνε νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, Έλληνες μην την αποδεχτείτε? Πού είναι αυτοί? Εδώ δεν τολμάνε να αναφερθούνε. Σε όσες εκκλησίες έχω πάει και τους ρωτάω, λέω πατέρες, γιατί δεν κάνετε εσχατολογική αναφορά? Γιατί δεν αναφέρεστε στα σημεία των καιρών? Γιατί δεν καταφέρεστε εναντίον της ΕΟΚ? Δεν καταφέρεστε εναντίον του Βατικανού? Γιατί δεν μιλάτε για τις ταυτότητες? Λέει, ξέρετε, ρε, τι να πούμε, λέει, για τις ταυτότητες? Εδώ θυμία εγκύκλειος, τι να πείτε, λέω, για τις ταυτότητες? Εμείς θα μιλάμε για τις ταυτότητες. Εάν εσείς δεν μιλήσετε, θα μιλήσουν τα ντουβάρια. Λοιπόν, τι θα γίνει? Μιλάμε λοιπόν εμείς. Λοιπόν, τίποτα. Αδιαφορία των πάντων. Ούτε για τη σύψη. Εγώ κατέθεσα εδώ και θέλω να σας το δείξω αυτό, έτσι. Προς την αυτού μακαριότητα των Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριων Σεραφείμ και προς την Ιεράν Σύνοδο, κατέθεσα μία ανοιχτή επιστολή και τις καταγγελίες μου Αθήνα 9/9/94, όπου καταγγέλω, δεν είδα εν Εκκλησία της Ελλάδος καταρχήν, υπέβαλε μήνυση ή απέτησε να σταματήσει η κατάπτυστη αυτή εκπομπή που κάνει ο Κουρίς στο κανάλι 5 κάθε βράδυ, 12 και 4, όπου τρώμε στα μούτρα όλο τον οχετό, τρώμε στα μούτρα όλο το ιβρεολόγιο, το διαστροφικό, τρώμε στα μούτρα συνεχώς γεννητικά όργανα, συνεχώς βομολοχίες, συνεχώς βλασφημίες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, περιθωριακούς τύπους, τον άλλον το γόη, τον Μιλωνά, τον περιθωριακό, τον σατανιστή, ο οποίος δοξολογεί και τον διάβολο νυχθημερών της τηλεοράσης και που με απείλησε κιόλας από το κανάλι του και μου είπε ότι θα μου κάνουν ένεση ευθανασίας. Έλεγε στο άλλο το βλήτο που είχε δίπλα του ότι θα τις κάνουμε ένεση ευθανασίας. Ελεάνα, τι λες? Όχι, να τα ξαναπούμε. Τα ξαναπούμε, εγώ δεν τα είπα. Τι είπες? Εγώ τα είπα, μάλλον. Εγώ δεν τα είπα, διότι εγώ έμεινα με το παράπονο, διότι με γράψανε και έχω εδώ την εφημερίδα να τη δείξω. Πρωτοσέλιδο στη Σταρ, ότι Δουράκη τρελάθηκε. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα τα είχαμε εκπομπή. Λοιπόν, ναι. Και άλλωστε έχεις κάνει και μία μήνυση εσύ. Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο εγώ, πίσω από μένα είναι κι άλλοι. Μα ήδη κοίταξε να δεις κάτι. Αν ακούσεις όλα τα κανάλια και όλα τα μέσα ενημερώσεις, λοιπόν, ο Μιλωνάς είναι μια καταδικαστέα υπόθεση. Όχι. Δεν τον παίρνει κανείς σοβαρά. Όχι, ένα λεπτό. Τώρα βεβαίως ότι δεν αντέδρασε η Εκκλησία παρά την υπόσχεση που μας είχε δώσει ο κύριος. Αν θυμάσαι, Χατζηφώτης εδώ στην τηλεόραση μας και πάει τηλεφωνικά, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν είναι και θέμα Χατζηφώτη πλέον. Ο Χατζηφώτης κάνει μια εισήγηση. Δεν είναι θέμα Χατζηφώτη. Αν οι ιεράρχες, μην τα ρίχνουν όλα στον Χατζηφώτη. Μα δεν τα έριξες στον Χατζηφώτη εγώ. Μα δεν λέω, Μαρία μου, δεν τα λέω ότι τα έριξες εσύ. Βέβαια. Επειδή όμως πάρα πολλοί έχουμε μια τάση, εγώ ξέρεις για τον κύριο Χατζηφώτη, λέω και τα υπέρ, λέω και τα κατά. Φίλος μου είναι. Αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε τι κάνει ο Χατζηφώτης. Ο Χατζηφώτης, ο άνθρωπος, κάνει κάποιες εισηγήσεις ή πηγαίνει κάποια από κόμματα. Από αυτούς λοιπόν τους μητροφόρους. Μα για τους ιεράρχας ναι, μιλάω και από εγώ. Αυτούς λοιπόν τους μητροφόρους. Με τις πατερίτσες εκεί πέρα. Κυρίους οι οποίοι έχουν διάφορες επιτροπές. Άλλος έχει τις αιρέσεις, άλλος έχει εκείνο, άλλος στην παιδεία, άλλος. Έπρεπε να πάρει αυτά και να σκοτεί να πάει στο εισαγγελέα. Δεν πήγε κανείς στο εισαγγελέα, λοιπόν, καλά και οι εισαγγελείς. Τι να πρωτοβλέπουν πλέον εδώ, ένας τόπος ο οποίος πρέπει να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα κανάλια, να έχεις από 25 εισαγγελείς να τα παρακολουθούν. Υπάρχει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο κάνει φιλότιμες προσπάθειες και με από ανθρώπους απάνω πολύ ειλικρινείς απέναντι και του ελληνισμού. Και έχουν δώσει μάχες περισσότεροι, μάχες οι περισσότεροι. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί, όταν πλέον εδώ είναι στον αέρα 10 νόμιμα κανάλια και είναι 110 παράνομα τα οποία βγάζουν από τσόντα, από οτιδήποτε άλλο θέλουν. Όλα τα κανάλια, αγαπητέ Γρηγόρη. Χωρίς φυσικά να ελέγχονται και χωρίς να πληρώνουν και χωρίς οτιδήποτε. Όλα τα κανάλια συμφωνώ. Όμως τα άλλα κανάλια δεν έχουν προφορικό λόγο. Πρόσεξε, ο προφορικός λόγος, όχι, αυτό είναι το σπουδαίο. Μαρία, άκουσε με τώρα. Ο προφορικός λόγος έχει ένα κόστος για το κανάλι. Ο προφορικός λόγος. Ο προφορικός λόγος, όταν η Μαρία Ιδουράκη έρχεται απόψε εδώ και μιλάει επί μια μισή ώρα, αυτό έχει ένα κόστος για την τηλετώρα. Η οποία δεν το λογαριάζει. Όταν η τηλετώρα απορρίπτει συνεχώς ρεκλάμες οι οποίες αφορούν τα σεξ τηλέφωνα, το ένα, το άλλο, τα ρόζ, όλες τις ιστορίες, όταν απορρίπτει διάφορα άλλα μουσικά προγράμματα, όταν και έχουν κάποιο κόστος, όταν πολλά άλλα πράγματα, αυτά έχουν κάποιο κόστος. Λοιπόν, τα άλλα κανάλια το είπαμε, ότι εμείς ξεχωρίζουμε και ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη εταιρεία Nielsen κάνει μία για την ακροματικότητα της τηλετώρα, μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία θα δείξει τα θετικά αποτελέσματα, γιατί τα νέα προχτές γράψανε
ότι προσεγγίζουμε το 9% μέσα στην Αθήνα. Πρόκειται πριν τρεις μέρες. Βέβαια. Το 9% για μας όταν η ΕΡΤ έχει 3 και η ΕΡΤ 2 έχει 2% είναι μία νίκη. Όταν είναι, αυτό ξεκινάει από μία μικρή αλλά τόσο καλά νοικοκυρεμένη επιχείρηση η οποία έχει στόχο μόνο και μόνο την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ας λένε ό,τι λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Είπες μία ωραία κουβέντα, είπες νοικοκυρεμένη επιχείρηση. Ναι, νοικοκυρεμένη επιχείρηση. Λοιπόν, νοικοκυρεμένη επιχείρηση. Ναι, αλλά δεν έχει ένα κόστος. Ναι, βεβαίως έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Και όταν είναι ο μόνος σταθμός στην Ελλάδα, ο μόνος σταθμός τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός, ο οποίος εδέχτη τραμπουκισμό πριν 3 χρόνια. Και ενώ ξέρουνε και τα σπάσανε όλα εδώ μέσα. 39% ξέρουνε, ας πούμε, ποιοι ήτανε. Δεν μιλάνε και δεν θέλουν να τους βγάλουν στον αέρα. Γιατί είμαι βέβαιος ότι οι αρχές ασφαλείας το ξέρουνε. Μα βεβαίως το ξέρουνε, γιατί δεν ξέρουνε. Λοιπόν. Τα πάντα ξέρουνε. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, αγαπητέ Γρηγόρη, χθες άκουσα και βεβαίως με έκπληξη, αλλά και μπορώ να πω ότι χάρηκα το Λάκη το Λαζόπουλο σε μια συγκλονιστική δηλαδή ομολογία προς τον Παναγιωτόπουλο που του έλεγε ότι η ελευθερία λόγου είναι να συζητάμε για τα γεννητικά μας όργανα και να κάνουμε συζητήσεις σε όλα τα κανάλια όπου γυρίσεις, λέει, και όταν κάνει ζάπινγκ και όποιο κανάλι γυρίσεις τρούμπα θα μυρίσει. Έτσι είπε ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Μπράβο λοιπόν στο Λάκη το Λαζόπουλο που επιτέλους ένας καλλιτέχνης βγήκε και είπε για τη δυσοδεία και τη σύψη των καναλιών. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω όμως, αυτά που κατήγγειλα εγώ στην Ιερά Σύνοδο, έτσι, γιατί δεν βγήκε ένας ιεράρχης να τα καταγγείλει και να κάνει αυτή την έκθεση. Μα γιατί ιεράρχης, μα το έχω ξαναπεί. Ένα λεπτό. Μα το έχω ξαναπεί, είναι αυτό που σου είπε ότι... Πού είναι η συλλογική λένε, δουλειά. Μα είναι αυτό που σου λένε, Χρυσή μου, είναι αυτό που σου λένε ότι γιατί τα λέει έτσι ο Μιχαλόπουλος και δεν τα λέει με καλλιέργεια. Δηλαδή να πω ξέρετε και το ένα και το άλλο. Αυτά τα λένε αυτοί οι μουστακοφόροι των οργανώσεων με τις μακριές φούστες οι κυρίες, με τους κότους πάλι οι κυρίες και με τα μουστάκια τα ωραία οι κύριοι, ας πούμε, και τις λαμέ γραβάτες. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ βρίσκω την αλήθεια μαχόμενος και για την Ορθοδοξία έτσι με μαθημάνα μου. Έτσι με μάθε πατέρας μου, έτσι με μάθε οικογένειά μου. Και έτσι ελπίζω με όλοι να συνεχίσει και να παραμείνει. Δεν τους αρέσουν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν τους αρέσουν. Δεν είναι. Ούτε και εμάς μας αρέσουν. Δεν έχουμε δεσποτάδες. Εγώ είπα μέσα στη Μητρόπολη Φλωρίνης. Τους το έχω πει 10 φορές. Μέσα στη Μητρόπολη Φλωρίνης στον Καντιώτη. Πες μου 4 να πιστεύουν στο Θεό. Και όταν λέω να πιστεύουν στο Θεό, εννοώ να έχουν φόβο Θεού. Ξέρετε. Πες μου τους 4. Ναι. Κοιτάξτε και του λέγα. Εσύ 1. Ο Δημοτήγου 2. Ο Σπάρτης 3. Ο Μεσηνίας 4. Προχώρα του λέω. Και εκεί στάθηκε. Πιάσε και εμφώνασε. Φύγε με κολλάς μες στη Μητρόπολη. Πες μου του λέω. Προχώρα σε σποτάδες να πιστεύουν σε Θεό. Να έχουν φόβο Θεού ας σου. Πού μπορεί να έχουν φόβο Θεού. Στις περιουσίες, στα διαμερίσματα. Να γίνει ένα ποθενέσεις για τις σποτάδες. Να τολμήσουν να κάνουν ένα ποθενέσεις για τις σποτάδες. Ζητάνε το ποθενέσεις από τους δημοσιογράφους. Οι οποίοι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι, δεν φτάνουν, δεν ξεπερνάνε στα ταμεία τα 55 και τα 60 χρόνια. Από τα εμφράγματα και από τους καρκίνους. Εγώ ξέρεις τι θέλω να καταγγείλω, αγαπητέ Γρηγόρη, εδώ από αυτά. Γιατί δεν μιλάει ένας, γιατί δεν μιλάνε, γιατί το λιβανίζουν το θέμα. Το θέμα του Δαμασκηνού του Καρπαδάκη. Το λιβανίζουνε, Μαρία, όταν λέει ο Καρπαδάκης ομολογεί ότι έχουμε Μητροπολίτη εκείνο εδώ, ο Μητροπολίτη ότι έχουμε Μητροπολίτη εκείνο, ο Μητροπολίτη εκείνο και όταν καταφέρεται κάτι σε ένα συνόδου με τα χειρότερα λόγια, ας πούμε. Τα άκουσα, στο σχόλιο σου πώς απεκάλεσε τους Μητροπολίτες, πώς απεκάλεσε. Και δεν κουνιέται ένας τους. Υπάρχουν βέβαια μια-δυο αντιδράσεις, θα πούνε, έλα εδώ Καρπαδάκη, κάτσε κάτω. Αν δεν το πάμε το Μιχαλόπουλο τώρα στον Κορυδαλό, να ησυχάσουμε, για να το κάνουνε. Δεν το κάνει και με τον Γαρίφαλο, τον έχουν στη Λίμνο με τις 4 φρενάδες, δεν το κάνει με τον άλλο, δεν το κάνει με τον άλλο. Το μόνο το οποίο είναι να γίνει να αποθερέσει για τους Μητροπολίτες. Να δούμε πού είναι οι περιουσίες τους. Ναι. 10 διαμερίσματα. Άλλο. Ο Κορίνθου κάποτε βγήκε ότι είχε 47 διαμερίσματα. Λοιπόν... 47 διαμερίσματα, δεσπότης. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ πλέον, εδώ πέρα έχουμε ξεφύγει. Αυτά δεν τα βρίσκουν, όμως τα βρίσκουν οι παπικοί και τα εκμεταλλεύονται. Βεβαίως τα βρίσκουν. Λοιπόν, αυτά δεν θέλουν να λέμε. Οι παπικοί και τα κέντρα αποφάσεων γνωρίζουν τι εσόρχο φοράνε οι Μητροπολίτες μας. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι με έπιασε ένας αρχιμανδρίτης από την Εκκλησία της Ελλάδος και μου λέει, κυρία Δουράκη, βεβαίως ονόματα εγώ δεν λέω και ούτε θα πω, ούτε θα τον εκθέσω ποτέ, ότι σας λέω το εξής. Ότι προσέξτε, γιατί κάποιος μέσα εδώ υψηλά ιστάμενος στην εκκλησία που έρχεστε, πηγαίνει μέσα
Και λέει ότι εσείς καταφέρεστε εναντίον των δεσποτάδων και θα καταφερθούν εναντίον σας σε λίγο. Δηλαδή θα με, σε λίγο θα με θεωρήσουν άτομο εκτός εκκλησίας και μπορεί και να με αφορήσουν κιόλας. Δηλαδή, όστις, όπως άμα, αφορήσαν... άμα σε αφορήσουνε, άμα σε αφορήσουνε, θα κάνεις στο δικαστήριο του κυρίου Έφεση, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να, πω, θέλω να πω με αυτά ότι σε λίγο οι άνθρωποι που θα αντιδρούν, που θα καταγγέλουν σε λίγο, γράφτε αυτό ο Γρηγόρη, δεν, μέχρι στους 95 θα γίνουν αυτά, που θα λένε τον Βαρθολομαίο Προδότη, που δεν θα υποκύπτουν στις πιέσεις να υποκύψουμε στο Βατικανό και να αναγνωρίσουμε τον Πάπα ως αρχηγό της Εκκλησίας, που δεν θα είμαστε σύμφωνοι για όλα αυτά τα σχέδια και τις προδοσίες, θα θεωρούμε θα άτομα εκτός Εκκλησίας, το προλαβαίνω αυτό να το πω από τώρα, ναι. Θα μας αφορεί. Δεν θα μας επιτρέπουν, θα μας λένε άτομα ή τρελά ή εκτός εκκλησίας και θα απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία να μας κοινωνούν. Ναι. Δηλαδή, αυτοί, εμείς θα είμαστε εκτός εκκλησίας και αυτοί που πηγαίνουν με τους αιρετικούς και με τους σατανάδες και μόλις αυτά είναι εντός εκκλησίας. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να καταλάβει, να αντιδράσει, να στείλει τηλεγραφήματα και προς αυτούς και προς όλα τα κανάλια, αλλά ειδικά στο συγκεκριμένο κανάλι για τη συγκεκριμένη εκπομπή, και επιμένω ότι δεν μπορούν, διότι εμείς λένε να μηδενίστε, πατήστε το κουμπί, μην βλέπετε τον συγκεκριμένο προαγωγό της νύχτας. Λοιπόν, μην τον βλέπετε, λένε. Εγώ τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει 3-4 εκπομπές από την ημέρα έχω που άρχισε. Έχω αυτή τη στιγμή ένα χαρτί εδώ, το οποίο μου λένε ότι τηλεφώνησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πάνος Καμένος. Μάλιστα. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν καταθέσει και ερωτήσεις και κατά των νέων ταυτοτήτων, αλλά και δημοσίως κατά της μασονίας και κατά των αντιεθνικών και αντιορθοδόξων μέσων έχουν μιλήσει. Έχει μιλήσει ο κύριος Καμένος, δεν έχει μιλήσει, μπράβο του και τον συγχαίρω. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δεν είχε βγει κανένας. Πρώτη φορά ακούω ο βουλευτής να ευαισθητοποιηθεί και να στείλει σημείωμα. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Καμένο. Μία φορά τον είχα ακούσει να μιλάει από τηλεοράσεως και είπα, νέο παιδί είναι. Αυτό το παιδί, μπράβο του, μιλάει, έχει παρησία, μιλάει τα λέξη από τα δόντια, και την άλλη ημέρα είδα τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να του υποβάλει κυρώσεις. Ναι. Λοιπόν, αν ο κύριος Καμένος, μπράβο στον κύριο Καμένο λοιπόν. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να μας στηρίξουν στον αγώνα μας όλοι αυτοί οι άξιοι άνθρωποι που είναι δυστυχώς ολίγοι. Δηλαδή είναι δυνατόν νυχθημερών, θα μου επιτρέψεις αγαπητέ Γρηγόρη, ναι, να τα διαβάσω αυτά. Ήδη μόνο 6 αυτό, λεπτά. Αυτά τα 6 λεπτά. Ναι. Ούτε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά εγώ τελειώνω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η αναφορά της εκθέσεως λέει όχι άλλη σιωπή σεβαστή πατέρες της εκκλησίας μας. Να λάβει θέση ο εισαγγελέας και να επέμβει. Στις νυχτερινές τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει στην νεολαία αλλά και με ενήλικες κάθε βράδυ ο Κώστας Μιλωνάς, ο συγκεκριμένος, ο οποίος το τονίζω, αυτό είναι κατευθυνόμενος, είναι όργανο, δεν είναι τυχαία τοποθετημένος ο Μιλωνάς στη συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι τυχαία η βομολογία όλη αυτή και όλη αυτή η γραμμή που του έχουν δώσει και η προβολή που του κάνουν, ειδικά για τα περιθωριακά θέματα και για όλη αυτή τη σύψη. Ο Μιλωνάς είναι τοποθετημένος να κάνει έργο αντιχριστιανικό, να φέρνει τους εκάστοτε ψευδόχριστους, τη μία τον Ντουλιάτο, την άλλη έναν ανεκδίγητο Λάσκο που τον εγώ, άκουσα... Εγώ απορώ με το θέμα του καναλιού 5, που οποιοδήποτε και να είναι η άποψη για τον Κουρί, εγώ έχω πει ότι ο Γιώργης ο Κουρίς έφερε μια επανάσταση στον τύπο. Έχει φέρει μια επανάσταση. Η Αυριανία έφερε μια επανάσταση, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Και απορώ βέβαια με κάτι τέτοιες ενοχές, γιατί ο Γιώργος ο Κουρίς πιστεύει και σε Θεό. Έχει κάποιες μέσα του μεγάλες, ας πούμε, έχει κάποιους φραγμούς σε πολλά πράγματα. Τι αλλά φαίνεται ότι δεν έχει, κοίταξε, δεν ελέγχει πλέον τα πράγματα. Διότι είδα και ένα άλλο πράγμα. Ποιος θα ελέγχει? Κάποιος άλλος είναι εκεί μέσα. Θα σου πω τώρα ένα λεπτό. Γιατί είδα και ένα άλλο πράγμα. Είδα έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος εδώ έπαιζε μέχρι τώρα το ρόλο του Λεπέν στην Ελλάδα. Έναν αρχηγουντικό ο οποίος είχε δημιουργήσει στη Σουηδία μεγάλες ιστορίες εναντίον της δημοκρατίας τότε, παπαδοπουλικός μέχρι το κόκαλο και όλα αυτά, και κάνει τον αρθογράφο, ας πούμε, και στην Ευριανή, αλλά παρουσιάζεται και στο κανάλι 5 πλέον, χαίρε, σε ένα κανάλι, ας πούμε, το οποίο τόσο πολύ έχει γυρίσει τους παπαδοπουλικούς και τους χωτικούς, και αυτός μου παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το κανάλι και λέω, είναι δυνατόν ο Κουρίς, ο οποίος επέρναγε από σουρωτήρι τους συνεργάτες του, ότι από το ίδιο μικρόφωνο που βαγγέλησε ο Γιαννόπλος, ομιλεί κάθε βράδυ με αφορμή εναντίον της ανθρώπων που έχουν στραφεί κατά της δημοκρατίας, κατά την άποψή του και κατά των χουντικών, να έχει τον αρχηχουντικό, τον άνθρωπο του Παπαδόπουλου, τον παρασημοφορηθέντα, γιατί εκτύπησε ανθρώπους στο εξωτερικό.
οι οποίοι εστράφησαν τότε δημοκρατικά κατά της Ελλάδος, να τον έχει εκεί μέσα. Είναι δυνατόν, λέω, ο Κουρίς, ο Γιαννόπλος, να βγαίνει στο ίδιο μικρόφωνο με αυτόν τον αρχηχουντικό ή να βγαίνει μαζί με τον Μιλωνά στο ίδιο μικρόφωνο? Τι παιχνίδια παίζονται λοιπόν? Τι παιχνίδια παίζονται? Και μια πρόεδρες. Είναι δυνατόν στο ίδιο μικρόφωνο? Ο Κυριάκος ο Διακογιάννης, γιατί δεν έχει. Ο Διακογιάννης δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Να βγαίνει ο Δημητροκάλης. Παναγία μου. Λοιπόν, παίζεται κάποιο παιχνίδι σε αυτή την ιστορία? Παίζεται κάποιο παιχνίδι? Θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γρηγόρη, να αναφερθώ σε αυτά εδώ πέρα που είναι επισημασμένα, τα έχω επισημάνει. Λοιπόν, για να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος και να καταγγείλει να βομβαρδίσετε με τηλεγραφήματα το κανάλι 5 ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάπτυστη εκπομπή που τίνει να γίνει μόδα. Λοιπόν, ήδη σε πληροφορώ ότι και το ραδιοτηλεοπτικό έχει καλέσει. Ναι, την να ιστορία. Πω, αγαπητέ Γρηγόρη, για να προλάβω. Καλέσει την ιστορία αυτή, ναι. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, λέει σε κάθε τηλέφωνο? Είμαι 16. Τα έχεις κάνει όλα? Όχι όλα. Δηλαδή, στοματικό έχεις κάνει? Όχι. Να κάνεις. Οθωμανικό έχεις κάνει? Παρτούζες λεσβιακό έχεις κάνει? Όχι. Μόνο από πίσω δεν έχω κάνει. Να το κάνεις. Το προκτικό είναι πιο γλυκό. Ο Θεός της αγάπης είπε κάτω τα ταμπού. Εδώ πρόσεξε. Ο Θεός της αγάπης είπε κάτω τα ταμπού. Αναμειγνύει μαζί με τις ακαθαρισίες και το πρόσωπο του Χριστού. Πώς είναι όταν το κάνεις από πίσω? Είναι όπως όταν χέζεις ανάποδα. Να μου συγχωρεθεί, αλλά πρέπει αυτά να υποθούν έτσι για να οργιστείτε και για να αγανακτήσετε, γιατί δεν ξέρετε τι τραβάω εγώ όταν πολεμάω και όταν γράφω τις εκθέσεις αυτές και όταν ξενυχτάω το βράδυ στο σπίτι. Εξήγησε για μία κορφορά ότι αυτά είναι από την εκπομπή του Μιλωνά, το κανάλι 5. Συγκεκριμένη του Μιλωνά, ναι, τα παιδιά της νύχτας ονομάζεται. Δεν με του κάνουμε και διαφημιστικό. Λοιπόν, διότι το στόμα του είναι ένα οχετός, ακατάσχετος. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση. Έπειτα λοιπόν με μαύρο, πρόσεξε εδώ, εδώ προτρέπει τα παιδιά μας σε επιμειξίες και τους δίδει το ερέθισμα για να αρχίζουν φαντασιώσεις, οι φαντασιώσεις τους, ότι οι μαύροι είναι πιο ικανοί στο σεξ και ότι το κάνουν καλύτερα και έχουν μεγάλα μεγέθη. Λοιπόν, με μαύρο έχεις πάει, ναι, είναι αλήθεια ότι το πέος τους είναι μεγαλύτερο. Ναι, σου αρέσει? Πολύ. Οι μαύροι έχουν ωραίο κόλο. Αρέσει στις γυναίκες να είναι μεγάλο, λεπτό, στενό ή παχύ? Λέει τώρα ο Μιλωνάς στην κοπελίτσα που πήρε απάντηση. Εξαρτάται. Μιλωνάς, δόξα τω διαβόλο, υπάρχουν πολλά μεγέθη. Ερώτησης, είσαι μαζί με τον αγαπημένο σου τώρα? Απάντηση, δόξα τω Θεώ, ναι. Μιλωνάς, μη λες δόξα τω Θεώ, δόξα τω διαβόλο να λες που είδες χαρά στα σκέλια σου. Ακούγεται τραγούδι με τίτλο «Έλα να με πάρεις από πίσω». Τραγουδάει τραβεστή γυμνόστιθος μιμούμενος στην προκτική συνουσία. Λοιπόν, εάν όλα αυτά δεν μας ευαισθητοποιούν και αν για όλα αυτά που καταγγέλλουμε εμείς και που πρόσφατα κατήγγειλε και ο Λάκης ο Λαζόπουλος, και μπράβο στο Λάκη το Λαζόπουλο, λοιπόν, εάν όλα αυτά δεν μας ευαισθητοποιήσουν, τότε τι θα μας ευαισθητοποιήσει? Εμείς ήδη επιτρέπουμε στο συγκεκριμένο κανάλι να προβάλλει αυτό τον οχετό. Δηλαδή, διότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εδώ πέρα. Εδώ όμως είναι το ερώτημα που σου είπα και πάλι για τον Ευάγγελο Γιαννόπλο. Και το είπα και προφορικά. Πώς ο Βαγγέλης ο Γιαννόπλος δέχεται όποιος μπορεί να διαφωνεί μαζί του για το πολιτικό θέμα, αλλά είναι ένας άνθρωπος με ηθικές αρχές, ένας άνθρωπος ξεκαθαρισμένος, ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ένας άνθρωπος πιστός, πώς δέχεται στο ίδιο μικρόφωνο να βγαίνει, το ρωτάω τον Βαγγέλη τον Γιαννόπλο, να βγαίνει στο ίδιο μικρόφωνο, στην ίδια αίθουσα να βγαίνει με τον Μιλωνά από τη μία μεριά έτσι, και με τον αρχηγουντικό από την άλλη μεριά, ο οποίος στη Σουηδία ευάραγε τους δημοκράτες και είναι εκεί μέσα και είναι εδώ στην Ελλάδα εκπρόσωπος του Λεπέν. Λοιπόν, πώς δέχεται ο Βαγγέλης ο Γιαννόπλος να κάνει αυτή την εμφάνιση? Άρα λοιπόν κάποια παιχνίδια παίζονται και εδώ... Θα τα λέμε, ας πούμε, και να μας απαντήσει ο φίλος μου ο υπουργός που τόσο αγαπάω, να μας πει λοιπόν πώς δέχεται. Διότι σε λίγο αυτοί θα βγουν από τα κανάλια τους, διότι έχουν και την άλλη την πορνοφυλάδα αυτή, το ξαναλέω, τη Star, η οποία βγαίνει κάθε φορά και συγκοντάρει, πρόσεξε εδώ, εδώ. Και μας βρίζει. Ένα λεπτό. Είπε ότι στην προηγούμενη εκπομπή έβρισα χιδέα το Μιλωνά. Μα εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι τότε δεν καταφέρθηκα. Το χιδαίο λοιπόν. Τώρα να μιλήσουμε για εφημερίδες, τώρα μην μιλάμε για τη Star. Τώρα άσε τώρα. Θέλω να πω, εντάξει. Μιλάμε για εφημερίδες. Αυτός όμως που αγοράζει την Καθημερινή παίρνει και μια Star. Δεν πειράζει, εντάξει, θα την πάρει. Αυτός που αγοράζει το Έθνος αγοράζει και μια Star. Δεν πειράζει, θα την πάρει τη Star. Δεν κάνουμε τώρα. Τώρα εντάξει. Θέλω να πω, να την πάρει, ναι. Αλλά θέλω να πω, η εφημερίδα η συγκεκριμένη όμως δεν ξέρει από τα ψεύδη, από τις αναλήθειες και από τις ακολασίες και από τα
από τα σκάνδαλα, δηλαδή ποιο να πάρει και ποιο να ξετινάξει. Είναι τόσο ανόητη, έγραψε προχτές εδώ έχω μια εκπομπή με έναν τραγουδιστή. Και ζήτησαν από την εκπομπή, του ζήτησαν του ανθρώπου να του παίξει «Γρίβαμ σε θέλει ο Βασιλιάς». Και τον πιάνει λοιπόν τον τραγουδιστή, ο Βλάκας, όποιος ηλίθιος, είναι ηλίθιος δηλαδή, και δεν είναι πρόκειται περί δημοσιογράφου, πρόκειται περί ηλίθιου. Και κάτι λοιπόν και γράφει στη Star, εκεί στο βασιλικό κανάλι που το ένα που έπαιξε το «Γρίβαμ σε θέλει ο Βασιλιάς». Και ο ηλίθιος δεν γνωρίζει, όπως δεν γνωρίζουν και πολλοί άλλοι, ηλίθιοι δηλαδή, ότι το τραγούδι «Γρίβαμ σε θέλει ο Βασιλιάς» είναι αντιβασιλικό με σαγόκαλα. Διότι την εποχή που ο Θοδωράκης ο Γρίβας κάνει την επανάσταση και περιπλέει από το Ιόνιο ο Όθωνας και τον ζητάει ότι τον θέλει ο Βασιλιάς, εγύρισε ο Θοδωράκης ο Γρίβας και του είπε, λέει «Γρίβα μου σε θέλει ο Βασιλιάς», πήγε απεσταλμένος. Και απήντησε ο Θοδωράκης ο Γρίβας, «Τι να με θέλει ο κερατάς». Και το έχουν πάρει και το έχουν κάνει βασιλικό. Και ο ανόητος ο άλλος ρίχνεται στον τραγουδιστή, ένας απλός άνθρωπος ο οποίος βγάζει το ψωμί του, ότι ήρθε εδώ σε ένα βασιλικό κανάλι να κάνει το βασιλικό με τους βασιλοχουντικούς και τα κερατά τους στα τράγια σου. Ποιους βασιλοχουντικούς, πάμε να καθίσουμε και μιλήσουμε. Ποιοι είναι οι βασιλοχουντικοί και ποιοι έγκριφαν τον βασιλιά και ποιοι έγκριφαν τον Μητσοτάκη και ποιοι έγκριφαν όλους από το κανάλι εκείνο και από τους κουρίδες εκεί μέσα. Θα καταλήξουμε σε άλλες ιστορίες τις οποίες θέλω να αποφεύγω πλέον. Αρκετά ασχολήθηκα με αντιστασιακούς ή μη αντιστασιακούς εγώ. Διότι είπαμε κάποτε να τα ξεχάσουμε αυτά, η Ελλάδα έχει πολύ πιο μεγάλα προβλήματα και δεν έχει με ποιους χάνανε τη σπονδυλική του στήλη στα γραφεία του Παπαδόπουλου ή ποιοι πηγαίνανε ή οτιδήποτε. Και σου είπα και πάλι, εγώ η μόνη απορία έχω μόνο από την ιστορία αυτή. Ο Μιλωνάς θα λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Όχι μόνο Μιλωνάς, πολλοί λοιπόν, Μιλωνάδες υπάρχουν. Άλλο Μιλωνάς εμένα για τον Γιαννόπλο, έτυχε... για τον Βαγγέλη τον Γιαννόπλο είναι η απορία, πώς ο Βαγγέλης ο Γιαννόπλος. Ο έντιμος αυτός άνθρωπος, ο ιδιόρυθμος άνθρωπος αυτός, με τις δικές του νοοτροπίες επάνω σε ποικίλα θέματα, δέχεται να κάνετε στην ίδια καρέκλα και στο ίδιο μικρόφωνο που μιλάει ο οχετός, ο βρώμικος, ο αντιέλληνας Μιλωνάς και συγχρόνως και να μιλάει και ο άλλος, ένας άλλος κύριος, ο οποίος μιλάει για άλλα θέματα, ο οποίος υπήρξε ο άνθρωπος, ο αρχιχουντικός, ο άνθρωπος που πήρε και παράσημο, διότι έδερνε ανθρώπους στο εξωτερικό, οι οποίοι εστρεφόντουσαν τότε κατά της χούντας της ελληνικής, και δέχεται ο Βαγγέλης ο Γιαννόπλος να συνταυτίζεται με αυτούς. Αυτές είναι οι απορίες τις οποίες έχω. Είναι οι απορίες. Δυστυχώς όμως θα χρειαζόμαστε απάντηση, αγαπητέ Γρηγόρη, από όλους αυτούς για τα ερωτηματικά που μας έχουν δημιουργήσει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να σταματήσει αυτός ο οχετός που υποτιμάει όλους εμάς τους Έλληνες. Διότι αν θέλουμε σε εξωσυζητήσεις και τέτοια είδους πράγματα, τα γνωρίζουμε. Δεν χρειαζόμαστε δασκάλους να μας λένε κάθε βράδυ πώς να κοιμόμαστε, πώς να το κάνουμε και πώς θα είμαστε στο πλάι, στο δεξί, ανάσκελα, μπρούτα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ο χρόνος τέλειωσε, ναι. Έξω είναι. Είναι εν αναμονή. Λοιπόν, πρέπει περιμένει να ο φίλος σου, ο αγαπημένος του Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Ο αγωνιστής. Ο αγωνιστής, ο άνθρωπος που με την εκπομπή του έχει καταπλήξει χιλιάδες τηλεθεατές. Είναι έξω, θα συνεχίσει μετά από εμάς, φίλοι και φίλες. Η Μαρία Ιδουράκη θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Ακριβώς θα ανακοινωθούν οι ώρες και οι μέρες των εκπομπών που θα έχει πλέον μόνη της. Θα συνεχίσει. Με συγχωρείτε. Θα συνεχίσει μετά από εμάς ο κύριος Σωτήρης Σοφιανόπλος με τη δική του εκπομπή. Από τη Μαρία Τιδουράκη και εμένανε ένα μεγάλο γεια σας. Εάν ακούστηκαν έντονα κάποια πράγματα σε αυτή την εκπομπή, συγχωρέστε μας, αλλά κάπου πρέπει να ακούγονται, πρέπει να λέγονται, πρέπει να φαίνονται τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα, με τη δική τους ψεύτικη ή όχι λάμψη. Γεια σας.